θέλω να πω μια... Είπε ο κύριος καθηγητής, ήμουν φοιτητής του. Θέλω να πω ότι πριν κάποια χρόνια ήμουν και εγώ στη θέση σας, έτσι ακριβώς από τον ίδιο το δικό σας ρόλο, την προηγούμενη χιλιετία, εν πάση περιπτώσει. Και σε ένα τέτοιο πάνελ για τον τουρισμό, άκουσα πράγματα που με ενδιαφέρανε πάρα πολύ. Και πραγματικά άλλαξε τότε η σταδιοδρομία μου. Δηλαδή, αποφάσισα ότι αυτό είναι ο κλάδος και το αντικείμενο με το οποίο θέλω να ασχοληθώ. Και αυτό και έκανα. Έχετε κάνει πάρα πολύ καλά που έχετε επιλέξει να αφιερώσει την Κυριακή σας σε ένα τέτοιο event και ιδιαίτερα σε event που διοργανώνει ο κ. Λαδόπουλος. Εύχομαι κάποιοι από εσάς να ακούσουν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου γενικότερα, του πανοράματος, αυτό που θα τους αλλάξει τη ζωή, όπως έγινε και στη δική μου περίπτωση. Ελπίζω αυτό να γίνει και στην συγκεκριμένη συνεδρία. Στα της οργάνωσης, να πούμε ότι θα προχωρήσουμε κανονικά με τις ομιλίες, θα προσπαθήσουμε να τηρήσουμε τους χρόνους και αν γίνεται τις ερωτήσεις που έχουμε, να τις κάνουμε στο τέλος, έτσι ώστε να μην χάνουμε χρόνο. Λοιπόν, εμένα ο ρόλος μου ως συντονιστής είναι να μιλάω το δυνατόν λιγότερο και αυτό θα κάνω από εδώ και πέρα. Λοιπόν, η κυρία Αγγελική Καραγκιγκούνη έχει το λόγο από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Καλημέρα και από μένα. Και εγώ πριν από 10 χρόνια ήμουν στη θέση σας, φοιτήτρια του κυρίου Λαδόπουλου. Ξεκίνησα την καριέρα μου σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, αλλά έπειτα από 7 χρόνια ένιωσα ένα κενό. Ήθελα να ασχοληθώ με κάτι που προσφέρει περισσότερο στην Ελλάδα, στην οικονομία και στην κοινωνία μας. Επέλεξα τον τουρισμό και νομίζω ότι δικαιώθηκα. Πέρσι, μια χρονιά κρίσης, ο τουρισμός έδωσε 16,5% στο ΑΕΠ, πάνω από 750.000 άτομα εργάζονται στο τουρισμό, έφερε πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ και συμμετέχει στην κάλυψη σημαντικά του ελλείμματος του εμπορικού ισουζυγίου. Θα έχουμε αυτές τις επιδόσεις και στο μέλλον? Ο ΣΕΤΕ λέει ναι, αρκεί να εφαρμόσουμε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Και αυτό θα σας παρουσιάσω. Ποιος είναι ο σκοπός μας, αυτό θα δούμε, το όραμά μας, τον ανθρώπινο παράγοντα, οργανωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις και πώς πρέπει να διαχειριστούμε προσφορά και ζήτηση. Λοιπόν, ο σκοπός μας είναι να δώσουμε τις κατευθύνσεις και το πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού μοντέλου για τον τουρισμό. Πιο συγκεκριμένα, το νέο μοντέλο πρέπει να καταστήσει σαφή το πρωταγωνιστικό ρόλο του τουρισμού στην οικονομία. Να αναδείξει τον τουρισμό προτεραιότητα στο κυβερνητικό έργο, να δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις, να μεταβούμε από τα πολλά λόγια στα πολλά έργα, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Έτσι θα φέρουμε επενδύσεις και φυσικά θα έχουμε περισσότερες ωφέλειες για το σύνολο της κοινωνίας μας. Το όραμά μας. Το όραμά μας είναι μια Ελλάδα που θα εξασφαλίζει ένα ψηλό βιωτικό επίπεδο, πρώτα απ' όλα για εμάς τους ίδιους, τους Έλληνες, για όλους τους κατοίκους αυτής της χώρας. Μια Ελλάδα που θα είναι ευχάριστη και ελκυστική για μας, μόνο έτσι θα είναι και για τους επισκέπτες μας. Για να δώσουμε σάρκα και οστά στο όραμά μας, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το σημαντικότερο κεφάλαιό μας. Λίγα λόγια για την απασχόληση στην τουριστική οικονομία. Απασχολεί τους νέους στην περιφέρεια, σε διαφορετικά επίπεδα ειδίκευσης και για κάθε μία άμεση θέση απασχόλησης στην τουριστική οικονομία δημιουργείται άλλη μία στην ευρύτερη οικονομία. Και μην ξεχνάμε ότι ένα στους 5 Έλληνες δουλεύουν άμεσα ή έμεσα στον τουριστικό τομέα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τουριστική οικονομία για να αυξήσουμε την απασχόληση. Έχουμε εργαλεία στα χέρια μας και η πολιτεία πρέπει να το κατανοήσει. Μπορεί να μειώσει τις εργοδοτικές εισφορές, να επιδοτήσει την εργασία. Είναι προτιμότερο να πληρώνουμε επιδόματα εργασίας από το να πληρώνουμε επιδόματα ανεργίας. Και φυσικά θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε και να καταρτήσουμε τους μετανάστες. Είναι γεγονός, είναι μια πραγματικότητα όχι μόνο για μας, για όλη την Ευρώπη και βρίσκονται στην παροχή υπηρεσιών, σε αυτό το κλάδο. Αλλά το σημαντικότερο είναι η ευελιξία. Πρέπει να έχουμε ευελιξία γιατί σήμερα last minute γίνονται κρατήσεις, last minute πρέπει να εφαρμόζεται και η προσφορά. Έχουμε και άλλα εργαλεία για να αυξήσουμε την απασχόληση. Βλέπουμε ότι για κάθε ξενοδοχείο που ανοίγει, για κάθε 100 κλίνες, δημιουργούνται 16 θέσεις εργασίας. Για κάθε rooms
του LED για κάθε 100 κλίνες 6 θέσεις εργασίας. Θα πρέπει κάθε περιοχή να έχει ένα κατάλληλο μείγμα για να έχουμε το μάξιμο αποτέλεσμα στην απασχόληση. Όπως προείπα, ο τουρισμός απασχολεί από προγραμματιστές μέχρι στελέχη επιχειρήσεων, από σεφ μέχρι καμαριέρες. Έχει ένα τεράστιο φάσμα δραστηριοτήτων. Αμείβει ισότιμα με άλλους κλάδους και προσφέρει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Τονίσαμε μέσα στη μελέτη μας το 2020 ότι θα πρέπει να δούμε την εκπαίδευση ως παραγωγική επένδυση. Δεν είναι δαπάνη, είναι επένδυση. Γι' αυτό επαγγελματίες και επιχειρηματίες πρέπει συνεχώς να καταρτίζεται. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε δημόσιο και εκπαιδευτικό σύστημα, να δώσουμε προτεραιότητα στις προσλήψεις των αποφύτων τουριστικών σχολών και φυσικά να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες. Εδώ έχω κακά νέα, δυστυχώς, και είναι κάτι που προσπαθούμε εμείς στο ΣΕΤΕ να το ανατρέψουμε. Εδώ και χρόνια οι εργαζόμενοι γίνονται δέκτες υποτιμητικών χαρακτηρισμών. Αυτό πρέπει να πάψει, ήταν μια αφήγηση του παρελθόντος. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι είμαστε οικοδεσπεύοντες των πολιτών του κόσμου. Να δώσουμε έγκλη στα τουριστικά επαγγέλματα και υπερηφάνεια στους εργαζόμενους. Εγώ είμαι εξαιρετικά περήφανη που είμαι εδώ σήμερα μαζί σας. Το ίδιο ισχύει και για τους επιχειρηματίες. Υπάρχει ένα κοινωνικό στερεότυπο που λέει ότι στήσανε τις επιχειρήσεις τους με θαλασσοδάνεια και ότι χρεώνουν τους Έλληνες περισσότερο από τους ξένους. Υπάρχουν σαφώς εξαιρέσεις, αλλά δεν είναι ο κανόνας. Επίσης, εμείς του τουρισμού έχουμε μια κακή συνήθεια να βρισκόμαστε μεταξύ μας και να λέει ο καθένας τα παράπονά του στους άλλους. Και αυτό πρέπει να σας σταματήσει και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στους άλλους κλάδους της οικονομίας ότι πρέπει να συνεργαστούμε. Ήδη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού έχει την εξωστρέφεια του τουρισμού σαν βασική του προτεραιότητα. Και φυσικά εμείς οι Έλληνες πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Πάμε να δούμε ποιες μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν και άμεσα. Αυτόνομο Υπουργείο Τουρισμού είναι ένας σημαντικός κλάδος, δεν μπορεί να μην έχει το δικό του Υπουργείο. Μόνιμος Γενικός Γραμματέας Τουρισμού με θητεία τουλάχιστον 5 χρόνια. Δεν γίνεται με μέση θητεία τους 6 μήνες να ολοκληρώσει κανείς πολιτικός όσες προθέσεις καλές και να έχει το έργο του. Γραμματείες στα συναρμόδια Υπουργεία. Ο τουρισμός έχει παρεδώσει με πάρα πολλά Υπουργεία και ο συντονισμός είναι πολύ δύσκολος και είναι επιθυμητή και η εποπτεία από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Πάμε να δούμε τώρα πώς πρέπει να οργανωθούμε. Πριν, σε επίπεδο περιφέρειας, πριν από λίγα χρόνια, το 2004, ο ΣΕΤΕ είχε προτείνει ένα marketing plan για τον ελληνικό τουρισμό και είχε διαιρέσει, θα λέγαμε, την Ελλάδα σε περιφέρειες με κριτήριο το μείγμα προϊόντος κάθε περιφέρειας και την προσβασιμότητα. Για καλή μας τύχη, ο Καλλικράτης έχει ανάλογη διαίρεση. Θα πρέπει να το κρατήσουμε και να το εκμεταλλευτούμε. Στο πλαίσιο της μελέτης είδαμε ότι κάθε περιφέρεια της Ελλάδας έχει ένα ικανοποιητικό μείγμα προϊόντων. Πρέπει όμως να φτιάξουμε και την οργάνωσή μας σαν περιφέρεια. Τι χρειαζόμαστε πια, όχι επιτροπές, αλλά product manager. Product manager για το προϊόν ήλιος και θάλασσα, για τα συνέδρια και ούτω καθεξής. Χρειαζόμαστε υπεύθυνο για την αγορά της Αγγλίας, της Γαλλίας και ούτω καθεξής. Τα υποστηρικτικά τμήματα, έρευνα, πωλήσεις και marketing και υποστηρικτικά τμήματα για την απαραίτητη γραφειοκρατία. Με 15 άτομα ανά περιφέρεια, ο τουρισμός παίρνει φτερά. Και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να οργανωθεί. Εμείς στο ΣΕΤ έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και έχουμε ενώσει όλους τους πανελλήνιους φορείς, έτσι ώστε ο τουρισμός στην Ελλάδα να αποκτήσει μια ενιαία φωνή. Έχουμε δει κάποιους καρπούς από αυτή την προσπάθεια και πιστεύουμε στο μέλλον θα είναι περισσότερο εμφανής. Πρέπει όμως να οργανωθούμε και σε επίπεδο προορισμού, με τα λεγόμενα Destination Management Organization, που πρέπει να στελεχωθούν με τεχνοκράτες και να φέρουν σε επικοινωνία τον ιδιωτικό τομέα κάθε destination, το δημόσιο τομέα, αλλά και τα περιφερειακά πανεπιστήμια.
Δίκτυα διανομής, πολύ σημαντικό κομμάτι. Αν κάνουμε μια βόλτα στο διαδίκτυο και δούμε τις ιστοσελίδες των εθνικών οργανισμών τουρισμού άλλων χωρών, θα μας πιάσει κατάθλιψη. Δεν το συνιστώ, ήδη είμαστε τρεσσαρισμένοι. Δύο από τα αγαπημένα μας, του Καναδά και της Αυστραλίας, βλέπετε εικόνα. Το δικό μας μας πιάνει μια μικρή κατάθλιψη. Αλλά θέλω να πιστεύω με τις συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει για την ίδρυση της εταιρείας marketing με το ΣΕΤΕ και το δημόσιο τομέα, να θέσουμε τις κατευθύνσεις της τουριστικής πολιτικής και να έρθει ο δημόσιος τομέας να βάλει το εμπορικό κομμάτι και να προχωρήσουμε μαζί στο μέλλον. Συμμαχίες, πολύ σημαντικό. Πάμε να δούμε πώς ήταν το μοντέλο διανομής τα τελευταία χρόνια. Την ζήτηση την ήλεγχε σε μεγάλο βαθμό τα ταξιδιωτικά πρακτορία του εξωτερικού, που ήταν παραρτήματα των tour operators, που επηρέαζαν την αεροπορική μεταφορά και τις επίγειες υπηρεσίες και έτσι ο τουρίστας έφτανε στον προορισμό και το κατάλημα. Οι νέες τεχνολογίες μας επιτρέπουν να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Έχουμε πάλι τη ζήτηση. Στην προσφορά όμως της Ελλάδας μπορούμε πλέον να εντάξουμε και την αεροπορική μεταφορά, να πάμε όλοι μαζί και να προσεγγίσουμε απευθείας τη ζήτηση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε τα πρακτορία του εξωτερικού και τους tour operators. Όποιος φέρνει κόσμο στην Ελλάδα, more than welcome. Απλώς πρέπει να ανοίξουμε και άλλα κανάλια. Και σήμερα μπορούμε. Brand, πονεμένη ιστορία. Το brand της χώρας μας υποφέρει. Και όχι μόνο αυτό, το έχουμε κάνει και εμείς να υποφέρει. Από το 1991 έχουμε μία απίστευτη παραγωγικότητα σε αυτό το τομέα. Κάθε υπουργός ήθελε να βάλει το δικό του στίγμα. Υπάρχει μελέτη, βρίσκεται στα συρτάρια του Υπουργείου. Πρέπει επιτέλους να φτιάξουμε ένα brand και να το διατηρήσουμε για πάρα πολλά χρόνια. Οι μεγάλες εταιρείες μας έχουν δείξει τι πρέπει να κάνουμε. Πάμε τώρα στην προσφορά. Θα τη δούμε και ποσοτικά και ποιοτικά. Έχουμε υπερπροσφορά. Εδώ βλέπουμε ότι το 2000 176 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις είχαμε προσφορά, ενώ η ζήτησή μας ήταν στα 149 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Είχαμε δηλαδή ένα περίσσευμα 27 εκατομμυρίων, περίπου 150.000 κλίνες. Το 2009 προσφορά 226 εκατομμύρια, ζήτηση 159 εκατομμύρια. Που σημαίνει ότι έχουμε πάλι περίσσευμα περίπου στις 400.000 κλίνες. Τους αναλυτικούς υπολογισμούς μπορείτε να τους δείτε στο site μας. Ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το πρωτογενές προϊόν της Ελλάδας είναι εξαιρετικό. Δυστυχώς, η προστιθέμενη αξία είναι αρνητική. Τελικό προϊόν, μέτριο, υπερτιμημένο και πολλές φορές μη ανταγωνιστικό. Και όχι μόνο αυτό. Εδώ στην Ελλάδα λέμε συνεχώς έχουμε ποιότητα. Πόση ποιότητα όμως έχουμε να προσφέρουμε? Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα. Υπάρχει μια σημαντική ποσοστιαία αύξηση στα ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων. Όμως το 60 περίπου της 100 της προσφοράς μας είναι από 3 αστέρια και κάτω. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να υποσχόμαστε λιγότερα και να προσφέρουμε περισσότερα στον τουρίστα. Λοιπόν, δεν θα κλέψω τη δουλειά του κυρίου Λαμπράκου για το διαδίκτυο. Όλοι μπαίνουμε, παίρνουμε αξιολογήσεις, θα μας τα πει αναλυτικά. Θεωρούμε ότι πλέον ο σύγχρονος επισκέπτης δεν χρειάζεται την υποχρεωτική κατάταξη των ξενοδοχείων. Πρέπει να βελτιώσουμε και το επίπεδο υπηρεσιών. Αξίζει να ταξιδέψει κανείς στο εξωτερικό και να κάνει συγκρίσεις. Έχουμε μπερδέψει πολλές φορές στην Ελλάδα το αίσθημα της δουλειοπρέπειας με τη σωστή εξυπηρέτηση. Υπάρχουν πολλά βήματα αλλαγής. Μάλλον, πολλά περιθώρια αλλαγής σε αυτό το τομέα. Πάμε να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω όλους εκείνους που λένε ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να πουλάμε ήλιο και θάλασσα. Είναι το βασικό μας προϊόν. Είμαστε εξαιρετικοί. Πρέπει μόνο να βελτιώσουμε το δίκτυο value for money. Και επίσης, όταν δημιουργούμε νέα προσφορά, πρέπει να κοιτάζουμε τα στοιχεία. Εδώ σας παρουσιάζω κάποιες μορφές τουρισμού. Τι βλέπουμε? Ήλιος και θάλασσα. Το 23% των Ευρωπαίων ταξιδεύουν για αυτό το λόγο. Θα πετάξουμε αυτό το προϊόν έξω? Είναι δυνατόν? Και όχι μόνο αυτό. Με μερίδιο τουρισμό, ο τουρισμός πόλης είναι στο 11% και ο περιηγητικός τουρισμός τρίτος 12%.
Θα μου πείτε, υπάρχει μία φιλολογία συνεχώς με τις ειδικές μορφές τουρισμού. Θρησκευτικός, περιπατητικός και το καθεξής. Τους ξεχνάμε, όχι. Έχουν μικρά μερίδια μεν, αλλά μπορούν όλοι να συνδυαστούν με τις μεγάλες μορφές τουρισμού που έχουν μεγάλο μερίδιο. Για παράδειγμα, ο θαλάσσιος τουρισμός μπορεί να συνδυαστεί και να εμπλουτίσει το ήλιος και θάλασσα. Ο ιατρικός τουρισμός που λαμβάνει χώρα θα μπορούσε να λαμβάνει στα νοσοκομεία των μεγάλων πόλεων. Άρα πάμε στον τουρισμό πόλης. Τα συνέδρια το ίδιο. Πρέπει να κοιτάξουμε δηλαδή τις συνέργειες και τις συμμαχίες. Και όχι μόνο αυτό, όταν εξετάζουμε μια ειδική μορφή τουρισμού, θα πρέπει να εξετάζουμε τόσο την ανταγωνιστικότητα όσο και την ελκυστικότητα. Να δούμε τις προβλέψεις της ζήτησης, την κερδοφορία, πόσα χρήματα θα μας αφήσει. Πού βρισκόμαστε σε σχέση με τον ανταγωνισμό? Δεν μπορούμε να μιλάμε για χιονοδρομία στην Ελλάδα, όταν σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό είναι σαν να συγκρίνουμε τη Βόρεια Θάλασσα με το Αιγαίο. Και ύστερα, βέβαια, να το εντάσσουμε στο χαρτοφυλάκιό μας. Ένα προϊόν που το άφησα απ' έξω στον προηγούμενο πίνακα, το δείχνω χωριστά γιατί θεωρούμε ότι έχει μεγάλη σημασία για την Ελλάδα. Το 10% των Ευρωπαίων ταξιδεύουν έξω από τη χώρα τους για να πάνε στο εξοχικό τους. Και ήδη, σύμφωνα με έρευνα, 1 εκατομμύριο Βόρειο Ευρωπαίοι δηλώνουν ότι επιθυμούν να έρθουν στην Ελλάδα για να χτίσουν εξοχικό. Ή μάλλον να αποκτήσουν ορθότερα εξοχικό. Έχουμε πολλά περιθώρια επενδύσεων σε αυτό το κομμάτι και πιστεύουμε ότι πρέπει να του δώσουμε ανάλογη προσοχή. Πάμε στη διατομεακή προσέγγιση. Αφού δούμε ποια προϊόντα θα βάλουμε στο χαρτοφυλάκιό μας, θα πρέπει να δούμε πώς θα τα εμπλουτίσουμε. Η μελέτη έδειξε ότι η γαστρονομία, ο αθλητισμός, οι ιατρικές υπηρεσίες, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός θα πρέπει να συνεργαστούν με τον τουρισμό. Θα σας φέρω μερικά παραδείγματα. Η γαστρονομία. Όπου και να πάμε, για όποιο λόγο και αν ταξιδεύουμε, σε ένα προορισμό θα φάμε. Οπότε, όσο προποντάρουμε και δέσουμε τον τουρισμό με τη γαστρονομία, αυξάνεται το επίπεδο ικανοποίησης του τουρίστα. Αθλητισμός. 2.500 χρόνια μαραθώνιος. Ο επαιτειακός αγώνας μας έδειξε πόσες δυνατότητες έχουμε. Οι ιατρικές υπηρεσίες. Μπείτε, σας προκαλώ, στο Health in Turkey να δείτε οι γείτονές μας τι κάνουν για αυτό το κομμάτι. Προσελκύουν άτομα αποκλειστικά για επεμβάσεις. Και πιστέψτε με ότι έχουμε ιατρικές υπηρεσίες εδώ στην Ελλάδα, στις οποίες είμαστε ανταγωνιστικοί. Όπως, για παράδειγμα, οι οδοντιατρικές υπηρεσίες. Εκπαίδευση. Έχουμε προβλήματα στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε. Πώς? Παράδειγμα πάλι. Είμαστε στην ατελεία παγκόσμια δύναμη. Εάν ανοίξει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα ναυτιλιακών σπουδών, που είμαι σίγουρη ότι οι εφοπλιστές μας θα το χρηματοδοτούσαν, θα μπορούσαμε να γίνουμε κέντρο αναφοράς. Και πολιτισμός, είμαι βέβαιη ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Το να βλέπεις μία θεατρική παράσταση στο χώρο που γεννήθηκε, στο Ηρώδιο ή στην Επίδαυρο, είναι μοναδική ευκαιρία την οποία δεν έχουμε εκμεταλλευτεί. Προχωράμε στη ζήτηση. Εδώ βλέπουμε τις 10 top αγορές της Ελλάδας, βάση αφήξεων. Δίπλα τη δαπάνη αναταξίδι και τις συνολικές εισπράξεις αναχώρα. Τι βλέπουμε? Αν το δούμε πιο προσεκτικά, χώρες όπως η ΗΠΑ, τουρίστες από τη ΗΠΑ, αφήνουν περισσότερα χρήματα στην Ελλάδα και αυτό θα πρέπει, αλλάζει την κατάταξη. Δηλαδή δεν πρέπει να βλέπουμε τις χώρες που στοχεύουμε μόνο βάσει αφήξεων, αλλά και βάσει εισπράξεων. Και έτσι θα πρέπει να αλλάξουν και οι προτεραιότητες του μάρκετινγκ του ελληνικού τουρισμού. 12 μήνες τουρισμός. Είναι το αγαπημένο σπορ όσον ασχολούνται με τον τουρισμό. Πώς θα κάνουμε την Ελλάδα έναν ετήσιο προορισμό? Πρέπει να το δούμε πιο ορθολογικά. Τι έδειξε η μελέτη? Έδειξε ότι τους μήνες Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο είναι το πικ μας και πρέπει να το διατηρήσουμε. Στους πλάγιους μήνες, δηλαδή από Ιανουάριο μέχρι Απρίλιο και από Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο, θα πρέπει να αγγίξουμε το μέσο όρο των ανταγωνιστών μας. Υπολογίσαμε και είδαμε ότι μπορούμε να προσελκύσουμε πρόσθετη ζήτηση 3 εκατομμύρια και τότε η απόδοσή μας θα φτάσει περίπου το 80%.
Αλλά για να στοχεύσουμε αυτό, θα πρέπει να απαντήσουμε ειλικρινά σε κάποια ερωτήματα. Θέλουν οι εργαζόμενοι στα τουριστικά επαγγέλματα να δουλεύουν περισσότερους μήνες? Θέλουν οι επαγγελματίες όλων των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων να δουλεύουν περισσότερους μήνες? Αντιλαμβάνεται η πολιτεία ότι είναι προτιμότερο να πληρώνει επιδόματα ανεργίας από το να μειώσει... Συγγνώμη. Πάω γρήγορα γιατί έχω το περιορισμό του χρόνου. 5 λεπτά, τελειώνα, ναι. Αντιλαμβάνεται η πολιτεία ότι αντί να πληρώνει επιδόματα ανεργίας, είναι προτιμότερο να μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές? Είναι διατεθειμένες οι επιχειρήσεις να ξεκινήσουν την περίοδο όχι απαραίτητα με υψηλές πληρότητες? Είναι έτοιμοι οι τουριστικοί προορισμοί να συνεργαστούν με αεροπορικές εταιρείες για νέες συνδέσεις? Φυσικά, διαχείριση κρίσεων. Το έχουμε νιώσει στο πετσί μας από το 2008 και μετά, ακόμη και σήμερα, πόσο έχει διασυρθεί η χώρα μας. Εδώ και χρόνια θα έπρεπε να είχαμε μία ομάδα από επαγγελματίες που θα διαχειρίζονταν τα διεθνή μέσα. Δυστυχώς, αυτό δεν έχει γίνει, γι' αυτό έχουμε και τα αποτελέσματα σε παγκόσμιο επίπεδο που βλέπουμε όλοι στους δέκτες μας. Δεν λέω τίποτα για ψηφιακή στρατηγική, αφήνω τον πάνω. Συμπερασματικά, για να μπορέσει ο τουρισμός να δώσει αυτά που πραγματικά μπορεί στην ανάπτυξη της χώρας μας, πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις, να δούμε αλλιώς την προσφορά και φυσικά να εφαρμόσουμε τα 3 σίγμα, συνέργειες, συμμαχίες, συνεργασίες. Μα πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε εσάς με τα προσωπικά σας και τα συλλογικά σας οράματα. Μόνο έτσι θα πετύχουμε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε την κυρία Καραγκούνη. Θα προχωρήσουμε τώρα με τον κύριο Λαμπράκο Πάνο, που είναι Industry Manager στην Google. Εχθές υπήρχε μια συνεδρία για τις ευκαιρίες γενικά που προσφέρει το διαδίκτυο, για επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρει το διαδίκτυο. Και μια ερώτηση που τέθηκε στο πάνελ ήταν αν θα μπορούσαν να αναφερθούν σε ένα τομέα όπου υπάρχουν ευκαιρίες, δηλαδή να αξιοποιήσει μέσω του διαδικτύου επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η απάντηση ήταν ότι ένας τομέας ο οποίος είναι σχετικά αναξιοποιητός και προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες είναι ο τουρισμός. Και αυτό θα ακούσουμε τώρα. Συμφωνώ απολύτως. Ακούγομαι καλά? Ναι, ακούγομαι. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Κυριακή, καταλαβαίνω ότι είναι μια αρκετά δύσκολη μέρα και 12 ώρα, αλλά θεωρώ ότι κάνετε κάτι σωστό να ξυπνήσετε και να έρθετε. Ελπίζω να βρείτε όλες τις ομιλίες ενδιαφέρουσες. Εγώ θα σας μιλήσω. Δουλεύω στην Google περίπου 2 χρόνια και είμαι υπεύθυνος για τον τομέα του τουρισμού και έχω μια αρκετά σύντομη παρουσίαση που θέλω να σας δείξω κάποιες στάσεις, οπότε που θεωρώ που θα σας βοηθήσουν να πάρετε κάποιες αποφάσεις για το μέλλον σας, αν θέλετε πλέον, αν θέλετε να ασχοληθείτε με το τομέα του τουρισμού. Το πρώτο slide έχει να κάνει με τις αναζητήσεις που βλέπουμε. Η κόκκινη γραμμή είναι η Ελλάδα, η μπλε γραμμή είναι ο κόσμος. Και βλέπουμε, ο άξονας των Χ είναι οι ημερομηνίες από το 2007 έως 2012 και ο άξονας ο κάθετος έχει να κάνει με το ποσοστό ανάπτυξης. Λοιπόν, βλέπουμε την κόκκινη γραμμή την Ελλάδα της κρίσης το 10 και το 11, πόσο περισσότερο οι Έλληνες ψάχνουν για να ταξιδέψουν στο διαδίκτυο. Έτσι, από το 2007 στο 12 είναι η κόκκινη γραμμή. Έχουν τετραπλασιαστεί αναζητήσεις. Όταν λέμε αναζήτηση στην Google, λέμε θέλω να ταξιδέψω στη Μύκονο, ξενοδοχεία για Πάρο, οτιδήποτε. Η μπλε γραμμή είναι ο κόσμος. Και έχει πάλι αναζητήσεις που έχουν σχέση παγκοσμίως με τον τουρισμό, έχουν αυξηθεί περίπου 2 φορές. Αξιοσημείωτη είναι η εποχικότητα στην Ελλάδα. Βλέπετε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες όλοι ψάχνουν περισσότερο. Αλλά επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι το 8 και το 9 που είχαμε παγκόσμια κρίση, ειδικά στην Αμερική, συνέχισαν να ανεβαίνουν αναζητήσεις. Όπως και στην Ελλάδα, βλέπετε, 10 και 11 που έχει αρχίσει, συνεχίζει και ανεβαίνει. Τώρα, το ξέρω, ναι, ακόμα είναι Κυριακή, είναι πρωί. Τι ποσοστό θεωρείτε του παγκοσμίου τζίρου του τουρισμού είναι online? Περιμένω απάντηση για να συνεχίσω. Εξήντα, τριάντα.
30 με 40. Αρκετά καλά. Το 1 τρίτο λοιπόν του τζίρου, του συνολικού τζίρου του τουρισμού είναι online. Οι όροι μας αγοράς όπως Αμερική, Γερμανία και τα λοιπά είναι πολύ πιο ψηλά. Εμείς είμαστε πιο χαμηλά και χώρες όπως η Κίνα, Βραζιλία είναι χώρες που περιμένουμε τα επόμενα χρόνια να αναπτυχθούν αρκετά. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην Αμερική ακόμα το ποσοστό είναι αρκετά ψηλό. Φέτος ο online τουρισμός θα ανέβει πάνω από 10%. Οπότε είμαστε στο 1 τρίτο, αλλά αυτό θεωρούμε ότι θα ανέβει. Γιατί θεωρούμε ότι θα ανέβει? Το 2011 αντιστοιχούσε μία συσκευή συνδεδεμένη με το διαδίκτυο ανά άνθρωπο στη γη. Μέχρι το 2015 θεωρούμε ότι ο κάθε άνθρωπος θα έχει στην κατοχή του δύο συσκευές οι οποίες θα είναι συνδεδεμένες με το διαδίκτυο. Αυτό τι σημαίνει? Περισσότερο χρόνο στο ίντερνετ. Και επειδή ξέρουμε ότι το κινητό δεν κλέβει ώρα από το PC, είναι συμπληρωματικό. Δηλαδή, το κινητό το χρησιμοποιούμε ακόμα περισσότερο για να είμαστε στο διαδίκτυο. Δηλαδή, ξυπνάμε το πρωί, βλέπουμε τα email μας, το έχουμε μαζί μας το Σαββατοκύριακο που δεν είμαστε στη δουλειά και είμαστε συνέχεια όλο και περισσότερο στο διαδίκτυο. Ελπίζω αυτά τα τέσσερα κουτάκια να τα έχετε ξαναδεί, να μην τα βλέπετε για πρώτη φορά. Είναι τα social media, γιατί είναι σημαντικά και γιατί θα παίξουν σημαντικό ρόλο στον τουρισμό, θεωρούμε, τα επόμενα χρόνια. Διότι ο νούμερο ένα παράγοντας που καθορίζει πού θα πάμε διακοπές είναι οι γνώμες των φίλων μας, συνεργατών μας, συμφοιτητών μας, οτιδήποτε. Οπότε όσο θα μεγαλώνουν τα social media, που αυτή τη στιγμή η συνολική λογαριασμή των social networks, συγγνώμη, social media, είναι 2,4 δισεκατομμύρια λογαριασμοί παγκοσμίως, μέχρι το 2015 θα έχουν πάει στα 4 δισεκατομμύρια. Οπότε όσο θα αναπτύσσονται, τόσο και περισσότερο θα επηρεαζόμαστε εμείς από τα social networks για το πού θα ταξιδεύουμε. Τώρα έκανα ένα μικρό διαχωρισμό για την ελληνική αγορά. Την έχω χωρίσει ουσιαστικά σε δύο κομμάτια. Το ένα είναι οι παραδοσιακοί παίχτες, που είναι είτε αεροπορικές εταιρείες, ακτοπλοϊκές, κρουαζιέρα, μικρά ξενοδοχεία, μεγάλες εταιρείες ξενοδοχείων. Και στις αμιγώς εταιρείες που ασχολούνται με το διαδίκτυο. Και εκεί βλέπουμε κάποιες εταιρείες που πριν από 10 χρόνια δεν υπήρχαν, αρκετά γνωστές, όπως Air Tickets, Πάμε Διακοπές, Travel Planet, που μέσα σε 5-6 χρόνια από εταιρείες των 2-3 ατόμων έχουν γίνει εταιρείες των 100 ατόμων. Οπότε το ίντερνετ τις βοήθησε να μεγαλώσουν. Τώρα, τι είναι σημαντικό? Ότι αυτές οι εταιρείες δεν δραστηριοποιούνται πλέον μόνο στην Ελλάδα. Έχουν βγει εκτός συνόρων. Πάμε Διακοπές είναι στους 5 μεγαλύτερους παίχτες στη Ρωσία αυτή τη στιγμή. Ο Air Tickets έχει πάρει αρκετό μερίδιο αγοράς σε αρκετές χώρες. Ο Travel Plan 24 εδραιώνεται στα Βαλκάνια. Οπότε είναι ελληνικές εταιρείες που το διαδίκτυο, δραστηριοποιούμενες στον τουρισμό, που το διαδίκτυο τους έχει βοηθήσει πάρα πολύ να αναπτυχθούν. Γιατί έχει συμβεί αυτό? Πόσες ώρες νομίζετε ότι ο μέσος Έλληνας χρήστης περνάει στο ίντερνετ? Πάλι περιμένω απάντηση για να συνεχίσω. Ο κύριος 10. Άλλο. 4. Αυτοί που χρησιμοποιούν ίντερνετ. Ίντερνετ, όχι και 20. Είναι 15 ώρες. Λοιπόν, ο μέσος Έλληνας χρήστης περνάει 15 ώρες online. Η τηλεόραση έρχεται δεύτερη με περίπου 10 ώρες, τρίτο το ραδιόφωνο και μετά έρχονται οι εφημερίδες. Οπότε είναι λογικό και ουσιαστικά να ρωτηθείτε το εξής. Αν είχατε την επιλογή μία εβδομάδα να ζήσετε χωρίς τηλεόραση και άλλη μία εβδομάδα να ζήσετε χωρίς διαδίκτυο, τι θα επιλέγατε? Είναι πιο εύκολο, ναι. Να δούμε λίγο τι γίνεται στα bookings στην Ελλάδα. 75% αυτών που χρησιμοποιούν το ίντερνετ κλείνουν online. Στις όριμες αγορές είναι γύρω στο 90%. Τα αεροπορικά φτάνει μέχρι και 92%. Οπότε ακόμα έχουμε δρόμο εκεί πέρα, δηλαδή υπάρχει ανάπτυξη στο online booking στα αεροπορικά. Στα ξενοδοχεία είμαστε στο 60%. Τα ξενοδοχεία είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί ορισμένα ξενοδοχεία στην Ελλάδα είναι μικρά, rooms to let, δεν παρέχουν αυτή την
τη δυνατότητα στο χρήστη. Στην Ευρώπη είναι γύρω στο 70% με 75% ο αριθμός κρατήσεων που γίνεται online. Οπότε και εδώ θεωρούμε ότι έχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Θα ήθελα, αυτή είναι η σύντομη παρουσίαση. Αυτό που θα ήθελα να θυμόσαστε από την ομιλία μου είναι ότι μπορείτε να επιλέξετε να δουλέψετε σε μια αεροπορική, σε κρουαζιέρα, σε κάποιο ξενοδοχείο. Αυτό που ό,τι και να γίνει και μέσα στην κρίση και οτιδήποτε, το online, σε όποιο τομέα του τουρισμού και αν διαλέξετε, το online θα έχει μεγάλη άνοδο. Είτε ασχοληθείτε με το website, είτε ασχοληθείτε με τα social networks, με το SEO, οτιδήποτε, θα έχει μεγάλη αύξηση. Και το τελευταίο που θα ήθελα να σας πω είναι, προσλαμβάνουμε, είμαστε μικρό γραφείο, 15 άτομα, αλλά προσλαμβάνουμε για μια θέση internship. Χρειάζεται να είστε φοιτητής για τους επόμενους 6 έως 12 μήνες. Μπορείτε να το βρείτε στο Google Jobs. Θα χαρούμε πάρα πολύ να πάρουμε οποιοδήποτε βιογραφικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ τον Πάνο Λαμπράκο. Θα προχωρήσουμε με την κυρία Γεωργία Στεριοπούλου. Είναι η HR Director of Human Resources του Διεθνούς Αερολιμένους Αθηνών. Για όσους έχουν προσγειωθεί από το παλαιό αεροδρόμιο, που γλύφαμε κυριολεκτικά τις στέγες των σπιτιών του Φαλήρου, νομίζω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε πλέον το αεροδρόμιο, το Ελευθέριος Βενιζέλος. Και εγώ πιστεύω ότι είναι και ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα πως τι μοντέλα, τι μορφή θα μπορούσαν να έχουν και άλλα πολύ σημαντικά αεροδρόμια που είναι πύλες ουσιαστικά της Ελλάδος, όπως στην Κρήτη, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα και ούτω καθεξής. Το αναμένουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή. Χαίρομαι και εγώ που βρίσκομαι σήμερα εδώ κοντά σας. Έτσι, ο νέος κόσμος βλέπω ότι ενδιαφέρεται και μου είπε ότι χθες ο κύριος Λαδόπουλος είχε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση. Επειδή έχω παιδιά στις ηλικίες σας, ξέρω ότι είναι δύσκολη η Κυριακή λόγω του Σαββάτου. Οπότε μπράβο σε εσάς που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Τώρα, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, να κάνω έτσι μια εισαγωγή ακριβώς τι εταιρεία είναι. Ιδρύθηκε το 1996, είναι ένας νόμος, ο οποίος ήταν σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτή η εταιρεία έχει διάρκεια 30 χρόνων, με στόχο να φτιάξει το αεροδρόμιο και μετά να το λειτουργήσει και να το εκμεταλλευτεί. Η μετοχική σύνθεση είναι 55% ελληνικό δημόσιο και 45% ιδιώτες. Εγώ θα αναφερθώ έτσι λίγο, δεν θα πάω λίγο σε πιο γενικά, θα πω για τα αεροδρόμια και ιδιαίτερα για το αεροδρόμιο το δικό μας, της Ελλάδος, που είναι εξαιρετική περίπτωση, δηλαδή δεν υπάρχουν πολλά αεροδρόμια που λειτουργούν με αυτό το πρότυπο του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Συνήθως τα αεροδρόμια είναι κρατικά. Τώρα τελευταία έχει ξεκινήσει και διεθνώς και εμείς έχουμε αποτελέσει το πρότυπο για να εξελιχθούν και άλλα αεροδρόμια κατά τον ίδιο τρόπο. Και θα μιλήσω περισσότερο για δυνατότητες απασχόλησης στο αεροδρόμιο και τι πρέπει να ξέρει κανείς ή τι θα πρέπει να έχει σπουδάσει κανείς για να δουλέψει σε ένα αεροδρόμιο. Σίγουρα αποτελούμε την κύρια είσοδο των ξένων στην Ελλάδα, σαν Αθήνα. Το 2010, όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα και εμείς είχαμε πτώση επιβατών, η κίνηση στα αεροδρόμια μετριέται με εκατομμύρια επιβάτες. Το 10 λοιπόν είχαμε 14,5 εκατομμύρια επιβάτες που περάσανε αναχωρήσεις ή αφήξεις στο αεροδρόμιο, 14,5 εκατομμύρια. Το 12 δυστυχώς το πρώτο τρίμηνο η επιβατική κίνηση είναι πάλι πεσμένη κατά 11% σε σχέση με πέρσι
και έχουμε μεγαλύτερη μείωση στην κίνηση εσωτερικού. Έχουμε μείωση εσωτερικού 7,9 και μείωση εξωτερικού, και αυτό είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, να έχει μεγαλύτερη μείωση το εξωτερικό από ό,τι έχει το εσωτερικό, 13% του εξωτερικού. Και αυτά είναι συνδυασμός όλων αυτών που συμβαίνουν και της αβεβαιότητας που υπάρχει και των γεγονότων που συμβαίνουν ειδικά στην Αθήνα. Λοιπόν, ο τρόπος που λειτουργεί το αεροδρόμιο, όπως είπα, είναι να λειτουργήσει, να οργανώσει και να λειτουργήσει το αεροδρόμιο, να παρέχει υπηρεσίες αξίας σε αυτούς που φτάνουν στην Ελλάδα ή που φεύγουν. Νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Είμαστε παράδειγμα διεθνώς. Έχουμε πάρει αρκετά βραβεία σε όλους τους τομείς. Η κοινότητα του αεροδρομίου, γιατί έτσι εμείς θέλουμε να το βλέπουμε, όλοι που εργάζονται στο αεροδρόμιο, είναι σύνολο 14.000 με 16.000 κόσμος. Σαν αεροδρόμιο, σαν εταιρεία αεροδρομίου, είμαστε 700 άτομα. Λοιπόν, θα αναφερθώ έτσι σε πολύ συγκεκριμένα τι υπάρχει μέσα σε αυτό την κοινότητα έτσι, του αεροδρομίου. Εκτός από την εταιρεία τη δικιά μας, είναι το εμπορικό πάρκο. Υπάρχουν κτίρια γραφείων τα οποία νοικιάζουν αεροπορικές εταιρείες και άλλοι που παρέχουν υπηρεσίες στις αεροπορικές εταιρείες. Αποθήκες και κέντρα διανομής, γιατί εκεί δραστηριοποιείται το air cargo, μεταφορές, εμπορικές μεταφορές. Υπάρχει το εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο, το Metropolitan. Υπάρχει ξενοδοχείο και υπάρχουν πρατήρια καυσίμων. Λοιπόν, σαν αεροδρόμιο, εμείς έχουμε, έτσι, και θα αναφερθώ ιδιαίτερα, δηλαδή, γιατί θέλω έτσι να, όταν λέμε τουρισμός, συμπεριλαμβάνονται όλα τα επαγγέλματα. Δεν είναι, δηλαδή στον τουρισμό μπορεί να δουλεύει ο καθένας ανεξαρτήτως τι έχει σπουδάσει, έτσι λέω εγώ. Εμείς λοιπόν έχουμε διευθύνσεις marketing, έχουμε νομική υπηρεσία, έχουμε corporate planning, στρατηγικό σχεδιασμό δηλαδή, έχουμε auditing, εσωτερικό έλεγχο. Έχουμε μετά στο καθαρά operational κομμάτι, το aviation κομμάτι. Εμείς σαν αεροδρόμιο αναλαμβάνουμε τα αεροπλάνα από τη στιγμή που ακουμπάνε το έδαφος. Η υπηρεσία πολιτικής υπηρεσίας που δραστηριοποιείται και αυτή μέσα στο αεροδρόμιο κατεβάζει το αεροπλάνο. Εντάξει, από τη στιγμή που ακουμπάει στο αεροδρόμιο, το αναλαμβάνει ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών να το βάλει στη θέση του. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το κομμάτι, αυτό το κομμάτι των υπηρεσιών των operations είναι ειδικότητες που έχουν να κάνουν με αυτό το κομμάτι, με την τοποθέτηση των, έτσι να το πω εγώ, των αεροπλάνων στις θέσεις τους, και να λειτουργεί σωστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα αυτά να γίνονται σωστά, με ακρίβεια, και να μην γίνονται ατυχήματα που θα μπορούσαν να έχουν συνέπειες είτε στον ανθρώπινο παράγοντα μέσα στο αεροδρόμιο, είτε στα αεροπλάνα και στον εξοπλισμό γενικότερα των εταιριών. Άρα εκεί υπάρχουν λοιπόν λειτουργίες ασφαλείας, υπάρχει υπηρεσία περιβάλλοντος, πολύ σημαντικό κομμάτι του αεροδρομίου. Εκεί απασχολούμε ειδικότητες που δεν θα φανταζότανε κανείς, ορνιθολόγους, υπεύθυνους πανίδας, χλωρίδας, ανθρώπους που έχουν σπουδάσει μετεωρολογία, με υψηλά, με πολύ πτυχία, με ακόμα και με ντοκτορά. Υπάρχουν άνθρωποι, ο Γενικός μας Διευθυντής είναι Operations Research, έχει ντοκτορά σε Operations Research, πληροφοριακά συστήματα,
ένα πολύ εξειδικευμένο τμήμα πληροφοριακών συστημάτων, το οποίο παρέχει υπηρεσίες και στους άλλους που δραστηριοποιούνται μέσα στο αεροδρόμιο και όχι μόνο. Πουλάμε και services εκτός αεροδρομίου από το IT μας, άρα και σπουδάζοντας και πληροφορική μπορεί κανείς να δουλέψει στο αεροδρόμιο. Μετά υπάρχει η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, που εκεί κοιτάμε το retail κομμάτι της δουλειάς μας και πώς θα ενισχύσουμε τα μαγαζιά και να δημιουργήσουμε το κλίμα και το ambience που λέγεται στο marketing μέσα στο αεροδρόμιο για να αυξηθεί η κατανάλωση των επιβατών και των διακινούμενων εντός του χώρου. Υπάρχει η μονάδα που εκμεταλλεύεται την ακίνητη περιουσία του αεροδρομίου και τα κτίρια, το real estate κομμάτι. Και υπάρχουν και οι τεχνικές υπηρεσίες, που είναι το maintenance των εγκαταστάσεων αυτών, και εκεί μηχανική, πολυτεχνείο δηλαδή, με όλες τις ειδικότητες, ηλεκτρονική, ηλεκτρολόγοι, πολιτική μηχανική, αρχιτέκτονες, στον σχεδιασμό και υλοποίηση μικρών και μεγάλων έργων, καθώς και στην συντήρηση αυτών. Μετά υπάρχουν τα τμήματα, όπως σε κάθε άλλη εταιρεία, που έχουν να κάνουν με διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, με τα οικονομικά, λογιστική κτλ. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν και ξέρετε, η κάθε θέση έχει ειδικές γνώσεις, ειδικό background κτλ. Εγώ αυτό που θα ήθελα έτσι να αφήσω σαν μήνυμα, καταλαβαίνω ότι έχετε έτσι το ειδικό ενδιαφέρον για τον τουρισμό για να βρίσκεστε εδώ σήμερα, αλλά ό,τι κάνετε, σε ό,τι θέλετε να κάνετε, θα πρέπει να το κάνετε πάρα πολύ καλά και να το γνωρίζετε το αντικείμενό σας. Και μετά θα είναι εύκολο ή εντάξει, σχετικά εύκολο, γιατί αναγνωρίζω και καταλαβαίνω τις παρούσες συνθήκες, δεν είναι καθόλου εύκολες, να βρείτε αυτό που θέλετε. Ειδικά στον τουρισμό, αυτό που όλοι πρέπει να έχουμε, ανεξαρτήτως που δουλεύουμε, είναι η ανθρώπινη προσέγγιση, να νιώθουμε αυτό που κάνουμε, γιατί έτσι θα βγει και η σωστή εξυπηρέτηση. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό σε όλους τους τομείς. Σίγουρα από πλευρά skills θα πρέπει να υπάρχουν οι ξένες γλώσσες. Το πρέπει, δεν το συζητάμε, δεν μιλάμε πολύ ελληνικά διεθνώς. Και από εκεί και πέρα επιμονή και υπομονή, ειδικά υπό τις παρούσες συνθήκες. Εμείς η απάντηση είναι δεν προσλαμβάνουμε. Έχουμε παγώσει και το θέμα αυτό, δεν κάνουμε νέες προσλήψεις. Και βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση τώρα. Τώρα, υπάρχουν βέβαια οι άνθρωποι μας. Παρατηρείτε το εξής, ότι έχουμε ας πούμε λίγες, 2, 3, 5 αποχωρήσεις, έχουν φύγει και έχουν πάει στο εξωτερικό και εργάζονται. Θεωρούνται άκρως εξειδικευμένοι για να εργαστούν σε πολύ εξειδικευμένες θέσεις στο εξωτερικό. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε την κυρία Στεριοπούλου. Το πάνελ, όπως βλέπετε, η πειθαρχία του είναι παραδειγματική, ας πούμε, από απόψη χρόνου. Λοιπόν, ο λόγος τώρα είναι στον κύριο Ανδρέα Στυλιανόπουλο. Είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Navigator Travel and Tourist Services και επίσης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΕ και αντιπρόεδρος κρουαζιέρας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, αν τα είπα όλα καλά. Εντάξει, άψογα. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την παρουσία σας αυτή την όμορφη Κυριακή, χωρίς βροχή. Θα καλύψω το θέμα της κρουαζιέρας, που όπως είναι ένα επίμαχο σημείο, πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ τον τόπο μας.
Εν μέσω κρίσης, όλοι συνειδητοποιούμε περισσότερο από ποτέ τα προβλήματα που είχαν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια σε βάρος του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος της Ελλάδος. Είναι αυτά που σήμερα καλούμαστε ως χώρα να υπερβούμε. Έρχομαι κατευθείαν στον τομέα μου για να πω ότι η κρίση μπορεί να μετατραπεί σε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση σε σχέση με την κρουαζιέρα. Είμαστε ίσως ο μόνος κλάδος για τον οποίο έγινε κάπως πιο ολοκληρωμένα μια προσπάθεια αναπτυξιακής μεταρρυθμίσης εν μέσω της κρίσης. Ενώ φυσικά την άρση του καμποτάζ για τα κρουαζιερόπλαια με σημαίες τρίτων χωρών. Βέβαια και εκεί είδαμε πόσο κατώτεροι των περιστάσεων αποδείχθηκαν οι χειρισμοί της ελληνικής πολιτείας. Αλλά δεν θα μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες, γιατί η ουσία είναι εκείνη που έχει σημασία. Και η ουσία είναι ότι άλλαξε κάτι προς τη σωστή κατεύθυνση και δόθηκε ένα θετικό μήνυμα στη βιομηχανία της κρουαζιέρας. Έστω και καθυστερημένα, έστω και αν χάθηκε η καλύτερη συγκυρία του 2011. Ξεκινώ με ένα αποκαλυπτικό παράδειγμα για να τονίσω την οικονομική σημασία του home porting για τη χώρα μας. Η Ελλάδα και η Ισπανία έχουν περίπου τον ίδιο αριθμό επιβατοεπισκέψεων transit, δηλαδή γύρω στα 4,5 με 5 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Αν και οι δύο βρίσκονται πάντα μέσα στις τρεις πρώτες χώρες της Ευρώπης σε επισκεψιμότητα transit, η διαφορά στα άμεσα έσοδά τους από την κρουαζιέρα, δηλαδή από δαπάνες εταιριών, πλοίων και επιβατών, είναι αξιοσημείωτη. Δηλαδή, όταν η Ισπανία εισπράττει γύρω στο 1,2 δις ευρώ ετησίως, η Ελλάδα μόλις καταφέρνει να φτάσει τα 580 εκατομμύρια, και αυτό σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποίηση της μελέτης επιπτώσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κρουαζιέρας, γνωστός European Cruise Council, που αναφέρεται στο 2010. Σε τι όμως οφείλεται αυτή η διαφορά όταν οι δύο αυτές χώρες φαίνονται να είναι εισάξιες ως προορισμοί? Δηλαδή, όταν. Μα φυσικά στο home porting, που τόσα χρόνια αποθαρρύναμε ως χώρα με περιορισμούς και διακρίσεις μεταξύ σημεών. Στην ίδια μελέτη που προανέφερα, η Ισπανία φαίνεται να διακινεί σε home ports 1,55 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, ενώ εμείς στην Ελλάδα μόλις φτάνουμε τις 336.000. Βλέπετε, το νούμερο είναι πολύ μικρό. Η Ισπανία, με τις ίδιες σχεδόν επιβατοεπισκέψεις transit, έχει τους πενταπλάσιους από επιβεβαιωμένους επιβάτες και τα διπλάσια έσοδα σε σύγκριση με εμάς. Είναι γεγονός ότι η παρεμπόδιση της ομαλής λειτουργίας του ξένου home porting στα ελληνικά λιμάνια εξακολουθεί να αποτελεί μια υπολογίσιμη πιθανότητα. Και αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ρίσκου για τις εταιρείες κρουαζιέρας που πρέπει πάση θυσία να ανατραπεί. Θα θυμάστε πολύ καλά την περίφημη υπόθεση του Zenith του 2010 και τα κλεισίματα του λιμανιού μας. Μας κόστισε περίπου 60 από επιβιβάσεις που ακυρωθήκαν για εκείνη τη χρονιά και εξ αντανακλάσεως αποθάρρυνε ικανό αριθμό από επιβιβάσεων από σημαντικές εταιρείες για το 2011 που πήγαν τελικά στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή, δώσαμε όλη τη δουλειά στους γείτονές μας. Μιλούμε για αρκετά εκατομμύρια ευρώ ζημιά. Και ποιος ξέρει πόσα σε προοπτική για το μέλλον. Η κρουαζιέρα είναι μια μορφή εισαγόμενου τουρισμού. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Με μεγάλη οικονομική δυσδυτικότητα στις χώρες που την υποδέχονται. Ειδικά σε αφετηριακό επίπεδο ή home porting. Στην εξυπηρέτησή της εμπλέκονται σχεδόν όλοι οι κλάδοι της οικονομίας μας. Ξεκινώντας από το ίδιο το δημόσιο που εισπράττει τέλη και δασμούς μέχρι τα λιμάνια, τους επαγγελματίες τουρισμού, τους ναυτιλιακούς πράκτορες, τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους και τους πάσης φύσεως πάροχους υπηρεσιών τεχνικής ή εφοδιαστικής φύσεως. Και από τις πετρελαϊκές εταιρείες μέχρι τους αγρότες που παράγουν φρέσκα λαχανικά. Ειδικά στο home porting κερδίζουν και ο ξενοδοχειακός κλάδος μας, το λιανικό εμπόριο και οι υπηρεσίες της πόλης, καθώς αναπτύσσεται μια σταθερή ροή city break επιβατών πριν και μετά την κρουαζιέρα, τα λεγόμενο pre and post cruise. Δηλαδή, επιβάτες που θα έρθουν από όλο τον κόσμο, θα περάσουν τρεις μέρες ή τέσσερις στην Αθήνα, θα κάνουν την κρουαζιέρα και υπάρχει δυνατότητα να μείνουν ακόμη άλλες δύο-τρεις ημέρες. Άρα, βγαίνουμε κερδισμένοι όλοι. Η κρουαζιέρα έχει μια συνολική εκροή στην οικονομία της Ευρώπης της τάξης των 35 δις ετησίως και φέρνει πάλι συνολικά πάνω από 14 δις ετησίως σε άμεσα έσοδα που πάνε σε υπηρεσίες, προϊόντα, ναύπηγο, επισκευές, δασμούς και όλα αυτά. Επίσης, φέρνει πολλές θέσεις εργασίας και ενδεικτικά η δραστηριότητα της κρουαζιέρας στην Ευρώπη έχει δημιουργήσει πάνω από 300.000 θέσεις σε ξηρά και θάλασσα. Με ένα σύνολο εισφορών για την ευρωπαϊκή οικονομία που υπολογίζεται περίπου στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται είναι άμεσες και έμεσες, ενώ τη μεγαλύτερη επιρροή στην απασχόληση έχει το home porting, το οποίο, όπως προείπα, τόσα χρόνια αποθούμε με χιλίους τρόπους. Αν όμως τώρα αγωνιστούμε πραγματικά για να προσελκύσουμε, θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε με πολύ αποδοτικότερο τρόπο την αποδεδειγμένη δύναμη του προορισμού μας σαν destination ή το λεγόμενο hub, το οποίο κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία η Βαρκελόνη αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα έχει μια τεράστια παράδοση στην κρουαζιέρα, μόνο που πλέον δεν έχει δικό της κλάδο όπως είχε κάποτε. Και οι λόγοι γι' αυτό είναι πολλοί και δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά πρέπει να μάθουμε επιτέλους από τα λάθη μας. Γιατί η ανάπτυξη του ξένου home porting στην Ελλάδα μπορεί να προσφέρει θέσεις εργασίας σε ξηρά και θάλασσα.
Εταιρείες που θα επεκτείνουν την αφετηριακή τους παρουσία στη χώρα μας είναι βέβαιο ότι θα θελήσουν να προσλάβουν τοπικά και για την όποια στεριανή οργάνωσή τους, αλλά και για τα πλοία τους. Άλλωστε, αυτό κάνουν σε όλα τα αφετηριακά τους κέντρα, ιδίως όταν αρχίζουν να μονιμοποιούν προγράμματα για να αναπτύξουν αναδυόμενες αγορές. Και εδώ έρχομαι να πω ότι η Ελλάδα στρατηγικά μπορούμε να αναπτυχθούμε πάρα πολύ με τους γείτονές μας, με την Τουρκία και τη Μαύρη Θάλασσα, που είναι σε μελλοντική ανάπτυξη. Άρα, έχουμε το κομμάτι της Μεσογείου, κοιτώντας το χάρτη προς τη Δύση, που είναι η Βαρκελόνη, μέχρι τα παράλια της Ιταλίας, και εμείς είμαστε από την Ιταλία και φτάνουμε μέχρι το κομμάτι της Τουρκίας και ανεβαίνουμε μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Η δυναμική κίνηση της βιομηχανίας της κρουαζιέρας προς Ανατολάς δεν είναι καθόλου τυχαία ή περιστασιακή. Απλώς έκλεισε το πρώτο στάδιο ανάπτυξης της Μεσογείου, που έπρεπε να ξεκινήσει από τη Δύση, όπου υπήρχαν έτοιμες αγορές και τώρα η κρουαζιέρα πρέπει να έρθει ανατολικά για να αποφύγει τον κορεσμό, αλλά και να δημιουργηθεί μια νέα ζήτηση. Η κατάσταση στη Βόρεια Αφρική ανέκοψε προσωρινά τη δυναμική που βιώναμε πριν το 2011, αλλά αυτή είναι βέβαιο ότι θα επανέλθει δρυμύτερη. Η Ελλάδα μπορεί να παίξει ρόλο κλειδί στην καλλιέργεια των νέων αγορών της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, που είναι και ο μακροπρόθεσμος στόχος των περισσότερων εταιριών για την εξασφάλιση της αηφόρου ανάπτυξης τους στην περιοχή μας. Πολλοί νέοι Έλληνες που σήμερα βρίσκονται στην ανεργία θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να εισέλθουν σε ένα υγιή διεθνή κλάδο και να εξελιχθούν στα πλαίσια μιας σύγχρονης θαλασσινής καριέρας, φτάνει να τους δοθεί η ευκαιρία. Εδώ φυσικά δεν μιλώ για Έλληνες επαγγελματίες ναυτικούς, καταστρώματος ή μηχανικούς, γιατί αυτοί είναι περιζήτητοι και σήμερα δεν αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της τεράστιας εθνικής μας ναυτιλίας. Με το θάνατο της ελληνικής κρουαζιέρας χάθηκαν και οι εταιρείες που ήταν κάποτε τα ξενοδοχειακά μας σχολεία του κλάδου. Πρότυπα όπως η εταιρεία Χανδρή, η εταιρεία Κιωσέογλου, η εταιρεία του Παναγόπουλου. Οπότε χάθηκε και η δυνατότητα παραγωγής ενός εργασιακού δυναμικού στα πλαίσια του στενού ναυτικού επαγγέλματος που θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις της διεθνούς κρουαζιέρας. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Χωρίς εκείνες τις εταιρείες δεν θα υπήρχε ούτε τότε το διακεκριμένο εκείνο ναυτικό ξενοδοχειακό προσωπικό που έκανε την ελληνική κρουαζιέρα κάποτε τόσο δυνατή παγκοσμίως και που σήμερα δυστυχώς τελειώνει την καριέρα του στην ακτοπλοεία. Εκτός όμως από το σοβαρό έλλειμμα σε εκπαίδευση που έχει ο ελληνικός κλάδος των ξενοδοχειακών πληρωμάτων σήμερα, πλήττεται και από το γεγονός ότι έχει θέση εαυτόν εκτός ανταγωνισμού, καθότι είναι από τους ακριβότερους σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και να ήθελε κάποιος να εισέλθει στην κρουαζιέρα σήμερα με ελληνική σημαία, σίγουρα δεν θα μπορούσε να το κάνει ανταγωνιστικά. Με το απερχεμένο σύστημα συνθέσεων και το εκτός ευρωπαϊκής πραγματικότητας κόστος λειτουργίας που επιβάλλεται. Γι' αυτό δεν θα ξαναδούμε ποτέ ελληνικά κρουαζιλόπλια αν κάτι δεν αλλάξει. Η Ιταλία, για παράδειγμα, έχει θεσμοθετήσει ένα πολύ ανταγωνιστικό διεθνές νεολόγιο για την κρουαζιέρα, που τη διαχωρίζει 100% από την ακτοπλοεία. Και έτσι οι διεθνείς εταιρείες θέλουν να την υψώσουν και στα πλοία τους. Η Ιταλία δεν είναι όπως η ίδια περίπτωση με εμάς, με την Ελλάδα, καθώς έχει και μια πολύ μεγάλη εθνική αγορά κρουαζιέρας με αγοραστική δύναμη. Χωρίς μεταρρυθμιστικό θάρρος και δημιουργικότητα, δεν μπορούμε να μιλούμε για επιχειρηματικότητα. Και χωρίς επιχειρηματικότητα, δεν μπορούμε να μιλούμε για απασχόληση. Ας μην ξεχνούμε ότι η Ελλάδα έχει αρκετές ξενοδοχειακές σχολές που παράγουν καταρτισμένους επαγγελματίες όλους τους τομείς του κλάδου, που δεν απορροφούνται επαρκώς. Έχει και έμπειρους επαγγελματίες από τα ξενοδοχεία της στεριάς που λόγω της κρίσης βρίσκονται στην ανεργία ή απασχολούνται εποχιακά και σήμερα έχουν ανάγκη να συμπληρώσουν τα εισοδήματά τους. Σε άλλες χώρες της Ευρώπης, το σύστημα πρόσληψης ξενοδοχειακών πληρωμάτων για κρουαζιερόπλια δεν είναι τόσο κλειστό και ελεγχόμενο. Και κάθε επαγγελματίας του ξενοδοχειακού κλάδου μπορεί να προσληφθεί σε πλοίο με αξιοκρατικά κριτήρια. Κατά βάση, τα μέλη του ξενοδοχειακού προσωπικού ενός σύγχρονου κρουαζιεροπλοίου δεν θεωρούνται πια ναυτικοί με την παραδοσιακή έννοια, γιατί και η ίδια η κρουαζιέρα έχει μεταλλεχθεί σε ένα είδος πλωτού ριζόρτ ξενοδοχείου που έχει περισσότερα κοινά με τα ξενοδοχεία της στεριάς από ό,τι με την κρουαζιέρα της δεκαετίας του 80, πάνω στην οποία ουσιαστικά στηρίζεται το ελληνικό καθεστώς που διέπει τα εργασιακά της κρουαζιέρας. Τα πλοία πλέον έχουν αλλάξει τόσο πολύ το προφίλ τους, που είναι πλωτά ξενοδοχεία, έχουν τόσες υπηρεσίες που προσφέρουν και γι' αυτό δημογραφικά προσελκύουμε και πιο νέες ηλικίες. Άρα η αντίληψη που υπήρχε για την κρουαζιέρα ότι ήταν ένα προϊόν το οποίο ήταν πάρα πολύ ακριβό και ένα προϊόν το οποίο ήταν μόνο με ηλικιωμένους συνταξιούχους έχει αρχίσει και ανατρέπεται. Δηλαδή το προφίλ του σύγχρονου επιβάτη κρουαζιέρα σήμερα, ο μέσος όρος ηλικίας είναι στα 35 με 45. Έχει πέσει αρκετά από το μέσο όρο που ήταν περίπου γύρω στα 65. Μιλούμε λοιπόν για ένα ανοιχτό επάγγελμα που ανταγωνίζεται ελεύθερα στην ευρωπαϊκή αγορά. Για παράδειγμα, μια εταιρεία με πλοία που φέρουν κοινοτική σημαία, πλην της ελληνικής, δεν είναι υποχρεωμένη να προσλάβει ένα σεφ
που τις ορίζει κάποιο σωματείο, αλλά ούτε και να συμβαστεί με κάποιες συλλογικές συμβάσεις που είναι άσχετες με τη σημαία του που φέρει το πλοίο. Ειδικά για το προσωπικό υψηλής ευθύνης, συνήθως απευθύνεται σε ειδικά πρακτορία διακίνησης επαγγελματιών, τα ίδια τα οποία χρησιμοποιούν και τα μεγάλα ξενοδοχεία, και επιλέγει με βάση τα κριτήρια που αυτή θέλει για το προϊόν της. Είναι εντέλος παράλογο όταν διαχειρίζεσαι ένα προϊόν 5 αστέρων να μην είσαι ελεύθερος να προσλάβεις έναν επαγγελματία της απόλυτης επιλογής σου, που θα είναι αναλόγω επίπεδου και εμπειρίας με αυτό το οποίο προσφέρεις. Χρειάζεται να πω κι άλλα, δεν νομίζω. Θέλω να τονίσω με έμφαση όμως ότι οι προοπτικές για την Ελλάδα πραγματικά ανοίγονται στο θέμα του homeporting. Είναι στο χέρι μας να ξεκινήσουμε μια συγκροτημένη προσπάθεια προσέλκυσης και είμαι βέβαιος ότι θα δούμε αποτελέσματα. Αλλά χρειάζεται βούληση και υπερβάσεις από όλους μας. Γιατί πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σταθερό, ασφαλές και ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον ώστε να πετύχει το εγχείρημα. Είναι πολύ σημαντικό. Το θεσμικό είναι μόνο το πρώτο βήμα, όχι όμως και η λύση. Αυτό το είδαμε με τις κοινοτικές σημαίες που είναι ελεύθερες πάνω από μια δεκαετία. Πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα η προοπτική του Πειραιά επηρεάζεται αρνητικά από τα προβλήματα της Αθήνας. Το κλείσιμο του κέντρου, όλα τα προβλήματα που έχουμε στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα στο πώς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους επιβάτες οι οποίοι επισκέπτονται την Αθήνα. Διότι η πύλη εισόδου είναι μεν ο Πειραιάς που έρχονται τα πλοία, αλλά ο προορισμός μας είναι η Αθήνα. Τι πουλάμε? Αθήνα είναι το, όπως λέμε στη γλώσσα μας, Μαρική Πόρτ, όπως είναι η Αθήνα, η Σαντορίνη και η Μύκονος. Το ευτύχημα όμως είναι ότι βλέπουμε να μπαίνουν φέτος δυναμικά στο παιχνίδι της περιφέρειάς μας home ports όπως το Ηράκλειο και η Ρόδος. Πρέπει πάση θυσία να υποστηρίξουμε όλοι μας την προσπάθειά τους, γιατί στη σημερινή συγκυρία αυτά τα λιμάνια δίνουν μεγάλες εξετάσεις και θα καθορίσουν την προοπτική ανάπτυξης της κρουαζιέρας στην Ελλάδα και για τα επόμενα μερικά χρόνια. Η στρατηγικότητα των περιφερειακών μας home ports σε συνδυασμό με το ανταγωνιστικό τους κόστος σε σχέση με τα λιμάνια της Τουρκίας μπορεί να αλλάξει τη γεωγραφία της κρουαζιέρας στην περιοχή μας και να φέρει άπειρα πολλαπλασιαστικά ωφέλη στις τοπικές μας οικονομίες. Η σταθεροποίηση και η ανάπτυξη του home porting των κρουαζιεροπλοίων στην περιφέρεια ανοίγει πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες που πηγάζουν από τις εφοδιαστικές επιχειρησιακές και επισκευαστικές ανάγκες που θα προκύψουν από την εκτεταμένη αφετηριακή παρουσία των κρουαζιεροπλοίων. Επίσης, οι μικρότερες αποστάσεις πρόσβασης στο ευρύτερο προορισμό από τα περιφερειακά μας home ports θα οθήσουν τις εταιρείες να αναπτύξουν νέους ελληνικούς προορισμούς. Και εκεί παίζει σημαντικό ρόλο το destination management. Πώς προωθούμε προς τα έξω τους νέους προορισμούς. Διότι όταν εμείς τα πλοία και όλοι οι εταιρείες κρουαζιεροπλοίων φέρνουν τα πλοία εκεί που τους ζητάνε οι πελάτες να πάνε. Όταν λοιπόν εμείς πάμε και τους δίνουμε καινούριους προορισμούς που είναι άγνωστοι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους πείσουμε να φέρουν τα πλοία στους νέους προορισμούς, γιατί οι προορισμοί είναι άγνωστοι. Άρα το brand awareness και η ταυτότητά μας προς τα έξω είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτά ήθελα να σας πω. Πιστεύω πρέπει να είμαστε λίγο αισιόδοξοι μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα που διανύουμε. Είσαστε νέοι, είσαστε το μέλλον. Ο τουρισμός είναι η ατμομηχανή, αλλά και παράλληλα το μέλλον του τόπου. Άρα πρέπει όλοι μαζί να δουλέψουμε σκληρά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε αυτό που λέγεται Ελλάδα. Και νομίζω ότι όλοι το θέλουμε. Πιστεύω να συμφωνείτε μαζί μου. Ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και αργότερα, κατηδίαν, αν θέλετε, με βρίσκετε. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ τον κύριο Στυλιανόπουλο. Επίσης, τον ευχαριστώ για το αισιόδοξο μήνυμα στο τέλος, έτσι, διότι νομίζω πρωτοτυπούμε σήμερα. Δεν παραπονιόμαστε μόνο, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε και κάποιο αισιόδοξο τόνο. Ο τουρισμός, νομίζω, είναι ένας τομέας που είναι ελπίδα για την Ελλάδα, για την ελληνική οικονομία. Εγώ πάντα λέω αστειευόμενος ότι ο τουρισμός έχει δωρεάν διαφήμιση στον πιο ακριβό τηλεοπτικό χρόνο, στα δελτία ειδήσεων των 9. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακούσετε κάτι για τη σημασία του τουρισμού στα δελτία ειδήσεων. Ο λόγος στο ακροατήριο για απορίες, για ερωτήσεις προς το πάνελ. Ποιος θα είναι ο τολμηρός πρώτος? Θα ρωτήσω εγώ κάτι τα παιδιά. Ωραία. Θα θέλατε να δουλέψετε στο χώρο της κρουαζιέρας? Τική. Ως ξενοδοχή. Ωραία. Υπάρχει μικρόφωνο? Υπάρχει, κατεβαίνει. Πολύ ωραία. Γεια σας, με λένε Καραβασίλη Άννα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Για ένα βασικό λόγο. Είμαι πολλά χρόνια εργαζόμενη σε πολυεθνικές εταιρείες και πριν ένα μήνα έφυγα για να κάνω το χόμπι μου δουλειά. Δηλαδή να πουλάω Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Είχα το χόμπι αυτό εδώ και 20 χρόνια,
Ό,τι υπάρχει σε travel έχω διανύσει όλο το διαδίκτυο, μου φαίνεται. Και τώρα ένιωθα αυτή τη χαρά να έρθω σε ένα τέτοιο event που γίνεται εδώ, να το ευχαριστηθώ τουλάχιστον. Και βέβαια, μόνο και μόνο που βλέπω πόσος κόσμος, ας πούμε, την Κυριακή ήρθε γι' αυτό, με κάνει χαρούμενη. Όμως, αντιμετώπισα ένα μικρό πρόβλημα, το οποίο όμως θα λυθεί από ό,τι φαίνεται. Στέλνοντας το βιογραφικό μου, εγώ δεν ζητούσα πραγματικά τι θα ζητούσε ένας νεότερος άνθρωπος από μένα. Τη χαρά του αντικειμένου, στην ουσία, ζητάω. Μόλις βλέπανε λίγο την ηλικία, λίγο το ιστορικό, πρέπει να πήγαινε στα σκουπίδια. Βέβαια, στη δεύτερη ευκαιρία, όταν άρχισα να τους συναντάω τους ανθρώπους, εντάξει, δεν το συζητώ. Όμως, πραγματικά, χαίρομαι που είστε όλοι εσείς εδώ και δίνετε αυτό το αισιόδοξο μήνυμα. Έχουμε γυρίσει οι Έλληνες σχεδόν όλο τον κόσμο πια και βλέπουμε τι σημαίνει Ελλάδα. Και θέλουμε να την κρατήσουμε τουλάχιστον όρθια. Σας ευχαριστώ και εγώ που μου δίνετε αυτή τη χαρά και ευελπιστώ ότι θα ανοίξουν οι δρόμοι και οι πόρτες. Πολύ ωραία. Υπάρχει και μία ερώτηση πίσω σας, Δεσποινής. Ευχαριστούμε για την τοποθέτηση. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα έτσι να κάνω μία γενική ερώτηση. Γενικά υπάρχει υπερπροσφορά όσον αφορά τα καταλήμματα και γενικά τους χώρους που μπορούν να μας επισκεφθούν οι τουρίστες. Το προϊόν μας είναι ο ήλιος και η θάλασσα. Ουσιαστικά το πρόβλημα που υπάρχει στον τουρισμό και σε όλους τους τομείς είναι το θεσμικό πλαίσιο. Το κράτος δεν βοηθά σε τίποτα. Εμείς, αν θέλουμε να ασχοληθούμε με τον τουρισμό, τι πρέπει να κάνουμε? Η υπερπροσφορά υπάρχει. Το να ανοίξουμε τα ξενοδοχεία που πετυχαίνουν και μπορούν να έχουν καλές υπηρεσίες τουρισμού είναι πάρα πολύ ακριβές ξενοδοχειακές μονάδες που χρειάζονται υπέρογκα κεφάλαια, πραγματικά, για να πεις ότι παρέχεις καλές υπηρεσίες. Ένας νέος που θέλει πραγματικά να ασχοληθεί, τι πρέπει να κάνει και ειδικά σε αυτή την κατάσταση? Ευχαριστώ. Από εδώ. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Σίγουρα το ένα είναι το διαδίκτυο, δηλαδή το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ από το μικρό ξενοδοχείο μέχρι το μεγάλο, μέχρι να έχει, μπορεί να έχεις ένα χαρτοφυλάκιο μικρών ξενοδοχείων. Δηλαδή και ο μικρός επιχειρηματίας δεν μπορεί να σε αμείβει όπως μια μεγάλη αλυσίδα. Παίρνω μια ιδέα. Δηλαδή το e-marketing είναι λέξη κλειδί. Μόνο ένα θα σας πω, ότι το 2011 στην Ευρώπη οι offline κρατήσεις ήταν ακριβώς ίσες με τις online. 50% off, 50% on. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Δεύτερον, το ανέφερα είναι συνέργειες. Για παράδειγμα, όπου και να βρίσκεσαι, θα σου φέρω εγώ, είσαι σε μια τουριστική περιοχή και έχεις μια μικρή μονάδα παραγωγής τοπικού τυριού. Έτσι. Π.χ. η Νάξο. Ο συνεταιρισμός της Νάξο έχει ενώσει όλους τους επιχειρηματίες από πατάτα μέχρι τυρί, πουλάει σε όλα τα ξενοδοχεία, τοπικά καταστήματα, μπακάλικα με τοπικά προϊόντα, υπάρχει και εδώ και στο Χαλάνδρι και τα στέλνει στα σούπερ μάρκετ όλης της Ελλάδος. Θέλω να πω ότι και στην πρωτογενή παραγωγή θα πρέπει να τη συνδέσουμε τα τοπικά προϊόντα με τους ξενοδόχους. Πολύ πιθανό, εμείς σπρώχνουμε και από τις δύο πλευρές, δηλαδή σπρώχνουμε και τους ξενοδόχους να πάνε να βρουν τους τοπικούς επιχειρηματίες, αλλά θα πρέπει και οι τοπικοί επιχειρηματίες, τώρα που έχουν δυσκολέψει τα πράγματα, να πάνε στους ξενοδόχους να τους προτείνουν συνταγές, να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους δωρεάν, να κάνουν συνέργειες. Εγώ προσωπικά, αλλά και η έρευνα του ΣΕΤΕ, πιστεύω πάρα πολύ την πρωτογενή παραγωγή και τη μεταποίηση σε τοπικό επίπεδο. Δύο ιδέες δίνω που μου ήρθαν πολύ εύκολα. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος άλλο να συμπληρώσει κάτι. Όπως επίσης μπορείς να κάνεις και μαθήματα μαγειρικής, που επίσης ζημένουν. Δηλαδή, οι τουρίστες ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τη διαμονή τους. Μαθήματα, το λέω για συνέργειες με την εκπαίδευση. Μαθήματα ρητορικής, φιλοσοφίας για φιλοσόφους, αρχαιολογίες, ξεναγήσεις. Δηλαδή, είναι... Ναι, πάρα πολλά. Οι οδοντίατροι, ας πούμε, διάβαζα για μια πρωτοβουλία των οδοντιάτρων της Ρόδου, να κάνουν σύμπραξη με τους ξενοδόχους, να τους φέρνουν off-season στη Ρόδο, Οκτώβριο μήνα. Έχει 30 βαθμούς. Πάει το πρωί,
ο τουρίστας, φτιάχνει τα δόντια του, που χρειάζεται μία, ας πούμε, επέμβαση να βάλεις, ξέρω εγώ, μασέλα, μπορεί να θέλει 2 εβδομάδες. Δεν ξέρω, δεν είμαι οδοντίατρος. Τέλος πάντων, μία επέμβαση, κάνεις μετά τα μπάνια σου, θα χρησιμοποιήσεις τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία, τις τοπικές υπηρεσίες. Πάρα πολλές συνέργειες. Εγώ αυτό που θέλω να πω στην ερώτησή σου είναι ότι ένα χαρακτηριστικό της τουριστικής βιομηχανίας είναι ότι στο σύνολό της, το μεγαλύτερο ποσοστό αποτελείται από πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της τουριστικής βιομηχανίας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν στον τουριστικό χώρο τεράστιες ευκαιρίες που αναφέρθηκαν προηγουμένως παραδείγματα. Εγώ νομίζω ότι αυτά τα παραδείγματα είναι ενδεικτικά, αλλά αν κάνεις ένα browsing, ας πούμε, στο ίντερνετ, θα δεις απίστευτες ιδέες, απίστευτες ευκαιρίες για επιχειρηματική δραστηριότητα στον τουρισμό. Η επιχειρηματικότητα, ο τουρισμός νομίζω ότι δίνει τεράστιες ευκαιρίες και ιδέες και περιθώρια για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας. Και νομίζω ότι χρειάζεται κιόλας. Τώρα από εκεί και πέρα, επί του πρακτέου, δεν ξέρω βέβαια το προσωπικό σου βιογραφικό ποιο είναι, αλλά αυτό που θα έλεγα σαν πρώτο βήμα για όλους όσους ενδιαφέρονται να εισέλθουν στον τουρισμό, εντάξει, κανένας προφανώς δεν θα εισέλθει στον τουρισμό. Αν η ερώτηση είναι, μπορώ αύριο να έχω ένα ξενοδοχείο 100 κλινών που χρειάζεται κάποιες χιλιάδες ευρώ, ξέρω εγώ, για να λειτουργήσει, προφανώς δεν το κάνετε. Αλλά το ίδιο ισχύει και στον τραπεζικό τομέα. Έτσι, δεν έχουμε την ψευδαίσθηση ότι αύριο μπορούμε να έχουμε μία τράπεζα, ας πούμε. Οπότε αυτό που θα έλεγα σαν πρώτο βήμα είναι, μπείτε στον τουρισμό, γνωρίστε το χώρο, δείτε τι σας αρέσει. Αυτό θα έλεγα ότι είναι το πρώτο βήμα. Γενικά συμμετέχετε, ας πούμε, σε παρουσιάσεις, σε τέτοιες ομιλίες. Δηλαδή, ό,τι θα έκανε ένας νέος άνθρωπος, αυτό το λέω παρεμπιπτόντως σαν καθηγητής, ας πούμε, τι θα έλεγα ο ίδιος εγώ στους φοιτητές μου, μπες να γνωρίσεις το χώρο, να δουλέψεις, να μάθεις τη δουλειά, να γνωρίσεις ανθρώπους. Έχω ένα συνάδελφο που λέει, και αυτό είναι συμβουλή προς όλους τους νέους, networking is more important than working. Δηλαδή, δικτυωθείτε, γνωρίστε. Και οι ευκαιρίες θα παρουσιαστούν και θα προκύψουν. Είστε πάρα πολύ νέα παιδιά, μην περιμένετε αύριο να ξεκινήσετε την αυτοκρατορία σας. Να δώσω και το λόγο. Και να συμπληρώσω ότι η καλή γνώση ξένων γλωσσών, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Καλή γνώση πληροφορικής, να είσαστε άνετα με τα συστήματα και γενικότερα οι γλώσσες. Εμείς θέλουμε ανθρώπους που να μπορούν να επικοινωνούν και να γράφουν καλά. Οπότε δώστε μεγάλη βάση στις ξένες γλώσσες. Ευχαριστώ. Και να μην φοβόμαστε τη δουλειά εμείς οι νέοι, γιατί είναι το παν. Να μην τραπούμε, να δουλέψουμε και λάτζα και housekeeping. Και η δουλειά είναι το παν. Και όσο πιο μικροί ξεκινήσουμε, τόσο πιο πολύ θα μάθουμε αν το αγαπάμε ή όχι, και τόσο πιο πολύ θα κάνουμε καλό στον εαυτό μας, στην κοινωνία, στην Ελλάδα και στο γενικότερο προϊόν που έχουμε. Γιατί έχουμε από τα πιο ωραία προϊόντα του κόσμου. Και δεν πρέπει να φοβόμαστε τη δουλειά εμείς οι νέοι. Πρέπει να αγαπάμε τη δουλειά και να μην τρεπόμαστε να δουλέψουμε και δουλειές κατώτερες. Γιατί αν δεν ξεκινήσουμε από τις κατώτερες, δεν θα φτάσουμε ποτέ σε κάποιες ανώτερες. Ακριβώς. Ακριβώς. Πού θεωρούν κάποιοι ότι το να είσαι καμαριέρα ή το να δουλέψεις λάτζα είναι κατώτερο. Τίποτα δεν είναι κατώτερο, έτσι. Ευχαριστώ. Θεωρώ ότι είναι από τα σημαντικότερα. Υπάρχει ερώτηση άλλη. Από το κύριο μετά. Ναι, εντάξει, μετά. Όχι, δεν θέλω. Ήθελα να πω κάτι στα παιδιά, το οποίο εμένα με βοήθησε πάρα πολύ όταν ξεκίνησα. Δεν είμαι πολλά χρόνια στον τουρισμό, είμαι 3 χρόνια. Ήταν όταν συνειδητοποίησα. Όταν λέμε ο τουρισμός είναι κλισέ, λέμε είναι εμπειρία. Αλλά όταν το σπάσουμε σε επιχειρήσεις, τι σημαίνει αυτό? Προσέξτε, ο τουρισμός τι επιχειρήσεις? Έχει την αεροπορική μεταφορά και το αεροδρόμιο, ένα κομμάτι, δηλαδή μεγάλες επιχειρήσεις. Έχει προσγειώνες, δηλαδή στο προορισμό. Μετά, για να πας σε ένα νησί, έχει τις μεταφορές εμπλό, έτσι, μεγάλες επιχειρήσεις. Φτάνει στο λιμάνι, δημόσιο. Έτσι, μπαίνεις στο δρόμο, πας σε ξενοδοχείο, είτε μικρό ή μεγάλο, μικρός μεγάλο, νοικιάζεις αυτοκίνητο, μικρή επιχείρηση, αγοράζεις μέλη από τον τοπικό επιχειρηματία, μικρή επιχείρηση, ταβέρνα, μικρή επιχείρηση. Δηλαδή έχει από κολοσσούς μέχρι το χαμόγελο του Έλληνα που σερβιτόρου. Σερβιτόρ είναι πολύ σημαντικό. Είναι τόσο πολύ σύνθετο, όπου μπορείς να εργαστείς σε πάρα πολλά επίπεδα. Αυτό.
Γεια σας. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω όλα αυτά που είπατε για αυτά που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται επιχειρηματικά με τον τουρισμό. Είναι εξαιρετικά και πιστεύω ότι όντως δίνουν μια άλλη διάσταση. Το θέμα είναι κατά πόσο πιστεύετε ότι μια μικρή τουριστική επιχείρηση μπορεί να είναι βιώσιμη. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Εγώ έχω αντιμετωπίσει το εξής. Έχουμε μια μικρή μονάδα στην Κέρκυρα. Περίπου 2 μήνες το καλοκαίρι δουλεύει, είναι γεμάτο το ξενοδοχείο. 90% των κρατήσεών μου είναι μέσω της Booking και της Expedia. Άρα εγώ θέλω τουλάχιστον περίπου 2 μήνες ακόμα να δουλέψω για να πω ότι αυτή η επιχείρηση, γιατί είναι εποχική όπως καταλαβαίνετε, τον υπόλοιπο χρόνο θα τη συντηρήσω. Το παράδοξο είναι ότι έχουμε απευθυνθεί σε tour operators που ζήτημα να δίνουν 10 ευρώ στο δωμάτιο για να το γεμίσουν τον υπόλοιπο χρόνο και θέλουν και allotment για τους υπόλοιπους μήνες. Εγώ δεν βλέπω ότι μπορεί μια τέτοια μικρή μονάδα, αν εξαιρέσουμε τις μονάδες τις μεγάλες που δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να είναι βιώσιμη. Τι κάνουμε? Η ερώτηση είναι λίγο απαιτεί προσωπικό consulting. Γιατί προφανώς θα πρέπει... Για να απαντηθεί, δεν μπορεί να απαντηθεί προφανώς να λύσουμε τα προβλήματα μιας επιχείρησης με τόση λίγη πληροφορία. Όχι, δεν το λέω σε προσωπικό επίπεδο. Το αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο μέρος των μικρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Γιατί το συζητάμε και με άλλους ξενοδόχους. Πέρα από τα παιδιά που απασχολούνται στον τουρισμό, που εμείς θα τους δώσουμε θέσεις εργασίας, το θέμα είναι να έχουμε κόσμο. Άμα δεν μπορούμε να γεμίσουμε τα ξενοδοχεία, τι κάνουμε? Εγώ πάντως, έτσι θέλεις πάνω να... Εγώ αυτό που απλά θέλω να πω είναι ότι προφανώς δεν μπορεί να πει κανείς ότι ξέρετε στον τουρισμό υπάρχουν μόνο επιτυχημένες επιχειρήσεις και σε κάποιο άλλο κλάδο υπάρχουν και επιτυχημένες και αποτυχημένες. Έτσι, προφανώς υπάρχει και επιτυχία. Αυτό που ήθελα να πω, αναφέρθηκε ο Πάνος πριν λίγο, ότι υπάρχουν εταιρείες και χτες νομίζω είχαμε και παρουσιάσεις, airtickets.gr, ξέρω εγώ, που ήταν κάτι καινούριο που ξεκίνησε μέσα στα τελευταία χρόνια και έχει αναπτυχθεί και είναι πάρα πολύ επιτυχημένα. Άρα παραδείγματα ευκαιρίες και επιτυχημένων επιχειρήσεων υπάρχουν πάρα πολλά. Τώρα στο διατάφτα, νομίζω ότι αυτό το πρόβλημα που αναφέρω ουσιαστικά είναι το πρόβλημα που αναφέρθηκε η Αγγελική πριν για την εποχικότητα του τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα. Για να αντιμετωπιστεί η εποχικότητα του τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα, οπωσδήποτε θέλεις και την υποστήριξη της πολιτικής του κράτους έτσι, και των φορέων, αλλά νομίζω ότι και η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να κάνει κάτι. Δηλαδή, να πω έτσι για παράδειγμα, Φερρυππίν. Εγώ θυμάμαι, έζησα 10 χρόνια στην Ολλανδία. Και ήξερα πάρα πολύ κόσμο που επισκέπτονταν την Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, όταν πήγαινες σε άτομα που ήταν κάπως μεγαλύτερες ηλικίες από 50 και πάνω, μου λέγανε πω στην Ελλάδα δεν πάω ποτέ Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, γιατί Παναγία μου δεν αντέχω τη ζέστη. Άρα υπάρχει ένα target group εκεί που δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα το καλοκαίρι και θέλει να έρθει το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Απρίλιο, τον Μάιο. Ίσως αυτό είναι μια ιδέα. Δεν θέλω να σας δώσω κάποια λύση, γιατί προφανώς δεν είμαι ούτε consultant. Πάντως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τουλάχιστον στο νησί που εμείς δραστηριοποιούμαστε, κλείνουν. Ναι. Δυστυχώς. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εγώ έτσι, βέβαια, λίγο εκτός των δικών μου θεμάτων που είναι τα θέματα HR, αλλά νομίζω η προσέγγιση να πηγαίνουμε με το product ήλιος θάλασσα και όχι με το τι θέλει ο πελάτης, οδηγεί σε λάθος κατευθύνσεις. Γιατί αυτό ακριβώς που λέμε ο πελάτης, μπορεί το καλοκαίρι ο πελάτης να είναι άλλος ο πελάτης που θέλει ήλιο θάλασσα και άλλος ο πελάτης που θέλει ηρεμία και ησυχία το φθινόπωρο να κάνει περιπάτους στις ελιές της Κέρκυρας, ξέρω εγώ, και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και την άνοιξη να βλέπει κάτι άλλο. Άρα είναι λίγο το πώς πακετάρεις το όλο σέρβις που προσφέρεις στον πελάτη και αν το πλασάρεις και σωστά, νομίζω. Και αυτό είναι, το ανέφερε πριν η κυρία Καραγκούνη, που είπε να προσφερθούν και άλλα πράγματα. Ξέρω εγώ, μαθήματα ρητορικής ή μαθήματα μαγειρικής. Εμείς το περιορίζουμε μόνο στο ήλιος θάλασσα, ας πούμε. Ήλιος θάλασσα 2 μήνες είναι.
και αυτούς που τους ενδιαφέρει ο ήλιος θάλασσα, μετά τι να κάνει εκεί πέρα. Σου λέει τι δραστηριότητες άλλες μπορεί να έχεις. Και αυτά τα λέω από προσωπική έτσι, εμπειρία περισσότερο παρά επαγγελματική. Ευχαριστώ. Να σας ρωτήσω, έχετε αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες, δηλαδή ίντερνετ? Εόν μας είναι από μέσω του ίντερνετ. Δηλαδή, ναι, γεμίζουμε Ιούλιο, Αύγουστο και μέχρι μέσα Σεπτέμβρη από το ίντερνετ. Είναι εξαιρετικό αυτό που συμβαίνει. Από εκεί και πέρα όμως το υπόλοιπο διάστημα... Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτές τις τρέχει όμως τις καμπάνιες όλο το marketing, bookings.com, όχι εσείς? Η Booking, η Expedia και όλα τα παρεμφερή. Σε όλα αυτά, ναι, δουλεύουμε με όλα αυτά. Ωραία. Οπότε, σίγουρα, άμα κάνετε κι εσείς κάποιες κινήσεις, θα αυξήσετε τους πελάτες. Ναι, ναι, τις έχουμε κάνει. Αυτό που λέω είναι ότι έτσι όπως λειτουργεί το σύστημα, δεν ευνοεί την επιχειρηματικότητα των μικρομεσαίων. Ευνοεί τις μεγάλες μονάδες, αλλά δεν ευνοεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να έχεις κόσμο στο ξενοδοχείο. Είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα. Δεν είναι από την πλευρά των φοιτητών που ψάχνουν δουλειά. Mm-hmm. Απλά και εμείς απασχολούμε κόσμο. Και για να μπορούμε να τον απασχολούμε πρέπει να έχουμε κόσμο στο ξενοδοχείο. Εγώ νομίζω ότι μιλάμε τώρα για μια πολύ ειδική περίπτωση. Εγώ άμα με ρώταγε... Εγώ το έθεσα γενικότερα στην μικρομεσαία ξενοδοχεία. Επειδή εσείς το αναφέρατε πριν, αλίμονο, δεν ήθελα να το θέσω σε προσωπικό επίπεδο. Όχι, όχι, όχι. Εγώ απλά, άμα με ρώταγε κάποιος γενικά την αίσθησή μου, θα έλεγα ότι επειδή ακριβώς η τουριστική βιομηχανία ευνοεί την επιχειρηματικότητα μικρής κλίμακτος, ας πούμε. Αυτό περισσότερο, δηλαδή μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα έχει και αυτή τη δυσκολία, ας πούμε, να γεμίσει και τα κόστη είναι πολύ περισσότερα και τα κεφάλαια που είναι δεσμευμένα πολύ περισσότερα και ούτω καθεξής. Να προχωρήσουμε σε κάποια ερώτηση. Ναι. Ο κύριος με το κόκκινο. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ δεν θέλω να κάνω ερώτηση, θέλω να κάνω μία παράκληση, παύλα πρόταση. Βρίσκομαι εδώ πέρα από την Παρασκευή. Έχω ακούσει πολλές ενδιαφέρουσες ομιλίες και επίσης, όπως η κυρία Καραγκούνη ανέφερε, όπως και άλλοι συνομιλητές, είναι επιτακτική ανάγκη να συνδυάσουμε τους πυλώνες ελληνικής οικονομίας, όπως είναι η ναυτιλία, η γεωργία και ο τουρισμός, ώστε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα και στηρίζοντας ο ένας τον άλλον να αναπτυχθούν καλύτερα. Εγώ προσωπικά αναφέρομαι σε ένα πολύ αμφιλεγόμενο θέμα που έχει θετικές και αρνητικές αντιδράσεις. Αναφέρομαι στην Ινδική κάναβη. Ας αρχίσω από τον πρώτο πυλώνα, τη γεωργία, όπου μπορεί να δώσει στους Έλληνες παραγωγούς δυνατότητα να γίνουν προμηθευτές σε εταιρείες όπως οι ιατροφαρμακευτικές, εταιρείες που παράγουν ένδυση, εταιρείες που παράγουν τρόφιμα. Και έρχομαι και καταλήγω, γιατί να μην δημιουργήσουμε ένα cluster coffee shop κατά μήκος όλης της Ελλάδας, ώστε να ενισχύσουμε για τον τουρισμό, φέροντας ένα καινούργιο target group. Όπως αναφέρατε κι εσείς, περιόδους μετά το Σεπτέμβριο, που δεν είναι τόσο τουριστικές, έχουμε μείωση τουριστών. Γιατί να μην προσελκύσουμε αυτούς τους μήνες ένα νέο είδος target group? Εδώ κλείνει ο δεύτερος πυλώνας, ο οποίος είναι ο τουρισμός. Έρχομαι και στον τρίτο πυλώνα, που είναι η ναυτιλία, η οποία μπορεί να συνδυαστεί και να βελτιώσει το ισοζύγιο πληρωμών, όπου η Ελλάδα δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση, εξάγοντας αυτό το προϊόν, όπου είναι γνωστό ότι έχουμε μία από τις καλύτερες ποικιλίες και ποιότητες. Εμένα αυτή είναι η πρότασή μου και επειδή θεωρώ ότι είστε όλοι τα αρμόδια όργανα, έχοντας μια πολύ καλύτερη γνώση από τον οποιοδήποτε, να ασκήσετε μια πίεση, καθώς πιστεύω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία όχι μόνο να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, αλλά και να τονώσουμε και άλλους κλάδους. Αυτό που θέλω, παραδείγματος χάρη, η Ινδική κάναβη χρησιμοποιείται σαν φάρμακο για άτομα που υποφέρουν από ανορεξία. Αυτό τι πάνω να πει, ότι προκαλεί πείνα. Άρα, έρχοντας ένας τουρίστας σε ένα από τα κόφη που μπορούμε να δημιουργήσουμε, παράλληλα μπορούμε μετά να τον στείλουμε και σε ένα μαγαζί, ένα εστιατόριο. Αυτό πάνω να πει ότι θα δώσει ακόμα παραπάνω λεφτά σε εμάς και στον εστιατόρα. Εμένα αυτή είναι η πρότασή μου. Ελπίζω να αντιλάβετε υπόψη σας. Ευχαριστούμε. Η Δεσποινής. Καλημέρα. Ακούγομαι? Εγώ είμαι δικηγόρος στο επάγγελμα. Είμαι καθόλου έτοιμη να εγκαταλείψω το επάγγελμά μου και να ασχοληθώ με την επιχειρηματικότητα, ας πούμε. Προέρχομαι από μια περιοχή η οποία είναι η πιο φτωχή της Ευρώπης, υποτίθεται, από την Ήπειρο, από τα Ζαγοροχώρια. Και εκεί είχα την ιδέα, μάλλον είχαμε οικογενειακώς την ιδέα, να
να ασχοληθούμε λίγο με τη βοτανολογία. Ανοίγοντας ένα πολύ μικρό, πάρα πολύ μικρό θα έλεγα, κατάστημα και να συσκευάζουμε μόνοι μας, δηλαδή η οικογένειά μου, κάποια βότανα. Αυτό θα ήθελα, επειδή με ενδιέφερε και είδα ότι γενικά έχει κάποια πέραση στον κόσμο και ειδικά στους Ευρωπαίους, Βορειοευρωπαίους που έρχονται κάθε χρόνο και διασχίζουν τη χαράδρα, θα ήθελα να το επεκτείνω. Δηλαδή θα είχα τη διάθεση, ας πούμε, να βρω κάποια κεφάλαια τα οποία αυτή τη στιγμή δεν διαθέτω, για να επεκτείνω ακριβώς αυτή τη πολύ μικρή επιχείρηση. Δηλαδή να δω πώς θα μπορούσα να βρω εργατικό δυναμικό, να μαζέψει περισσότερα από αυτά τα βότανα, να βρω μηχανήματα που θα συσκευάζονται αυτόματα κτλ. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να ρωτήσω ποιες ευκαιρίες ανάπτυξης στην περιφέρεια υπάρχουν αυτή τη στιγμή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ελληνικό, γιατί βλέπω ότι έχουν παγώσει τα πάντα αυτή τη στιγμή. Ποιες ευκαιρίες λοιπόν ανάπτυξης υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν υπάρχουν κάποιες επιχορηγήσεις, κάποιες επιδοτήσεις ή αν έχουν σταματήσει όλα αυτά τα πράγματα, για να δω πώς θα μπορούσα να κινηθώ παρακάτω. Γιατί αυτή τη στιγμή νιώθω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο τουλάχιστον δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ανοιχτώ κάπως ή να σκεφτώ κάποια ιδέα η οποία θα μπορούσε να προωθήσει αυτή τη πολύ μικρή επιχείρηση. Και θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό, ακριβώς για το λόγο ότι αυτές οι περιοχές, όπως ακριβώς η περιοχή που έρχομαι εγώ, είναι τόσο σημαντικές για τον τουρισμό. Πραγματικά είναι τόσο σημαντικές, γιατί εκτός από τη θάλασσα και τον ήλιο, όπως είπαν οι προλαλήσαντες, έχουμε και καταπληκτικά βουνά. Έχουμε απείρου κάλους περιφέρεια σε αυτή την περιοχή, η οποία πραγματικά από το 80 μέχρι σήμερα, εγώ γεννήθηκα το 1984, μέχρι σήμερα παραμένουν ανεκμετάλλευτα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι άσφαλτο είχαμε δεν υπήρχε πριν από 10 χρόνια. Και είναι κρίμα. Γιατί πραγματικά μιλάμε για απείρου κάλους περιοχές υπηρωτικές. Αυτό. Ευχαριστώ. Δεν είμαστε ειδικοί στα προγράμματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι στο ΕΣΠΑ. Δεν είμαι ειδική, οπότε δεν θα ήθελα να πάρω θέση. Νομίζω ότι ψάχνοντας το διαδίκτυο θα βρείτε... Google it. Και εγώ, χωρίς να έχω ειδικές γνώσεις, θα πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες, υπάρχουν προγράμματα τα οποία μπορεί να μην είναι απαραίτητα και για εξειδικευμένα στον τουρισμό, αλλά γενικότερα. Πάντως θέλω να επευκαιρία, ας πούμε, τις ερωτήσεις, επειδή, κοιτάξτε, προφανέστατα, έτσι, ζούμε σε μια περίοδο κρίσης, το ξέρουμε. Προφανώς υπάρχει ανεργία, η οικονομία είναι σε ύφεση εδώ και 4 χρόνια. Οι συνέπειες είναι προφανείς. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω, ελπίζω να είναι και μήνυμα αισιοδοξίας, ελπίζω να μην είναι θελοτυφλό, ας πούμε, να μην βαυκαλίζομαι, είναι ότι η κρίση, παιδιά, δεν θα διαρκέσει για πάντα. Εντάξει, δηλαδή δεν θα... Ελπίζω, δηλαδή, έτσι. Δεν γίνεται. Ό,τι πάει κάτω ανεβαίνει. Ανεβαίνει. Δηλαδή, είστε νέα παιδιά, περισσότεροι έτσι από όσο βλέπω από εδώ, θα έλεγα ότι είναι η κατάλληλη στιγμή που σπουδάζετε. Είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία, η συγκυρία μάλλον που σπουδάζετε. Η κρίση δεν θα υπάρχει για πάντα. Και η κρίση, αυτό είναι και τετριμένο, το έχουμε ακούσει από πολλούς, η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες. Αυτό είναι αλήθεια. Γενικά, είναι αλήθεια, η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες. Θα σε έλεγα μην απογοητεύεστε και να εκμεταλλευτείτε αυτή την περίοδο και πιστεύω ότι οι ευκαιρίες θα προκύψουν. Και κάποιες προσπάθειες τέτοιες, όπως είναι η προσπάθεια που ανέφερε η ερωτούσα, είναι πολύ αξιόλογες προσπάθειες. Τα Ζαγοροχώρια είναι μια πανέμορφη περιοχή, έχουμε πάει, μας αρέσει πάρα πολύ. Να πω για κάτι άλλο, σαν επισκέψεις τώρα θα το πω, δεν θα το πω σαν καθηγητής. Πόσες φορές, ρε παιδιά, έχουμε πάει, ξέρω εγώ, σε διάφορες περιοχές, να μην τις ονοματίσω, και βλέπουμε πράγματα, ξέρω εγώ, σε κιόσκια, να πουλούνται πράγματα, ξέρω εγώ, βουντού από την Αργεντινή, ξυλαράκια από τη Βραζιλία, ή μέλι που έχω αγοράσει, το οποίο δεν ήταν όσο αγνό θα ήθελα να ήταν. Εγώ νομίζω ότι η επιχειρηματικότητα, το μυστικό της επιτυχίας σου στην επιχειρηματικότητα είναι να επενδύσετε στην αυθεντικότητα. Δηλαδή, όταν εγώ ζω στην Αθήνα,
που όλοι σας φαντάζομαι εδώ ζείτε, και θα πάω στο Καρπενήσι, στα Ζαγορχώρια, δεν θέλω να αγοράσω και να φάω μαρμελάδα που θα αγοράσω εδώ στο σούπερ μάρκετ. Θέλω να πάρω το αυθεντικό. Εκεί θα σας έλεγα να επενδύσετε. Να επενδύσετε στην αυθεντικότητα, στην ποιότητα, στη μοναδικότητα και επίσης στον τόπο σας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό θέλει ο επισκέπτης να δει. Να πω και κάτι τελευταίο. Είναι πάρα πολύ στενάχωρο το γεγονός ότι, ας πούμε, θέλεις να μαζέψεις τσάι, όπως λέτε εσείς, έτσι. Θέλω να μαζέψω τσάι του βουνού, δηλαδή από το βουνό, να πάω να το μαζέψω. Και δεν υπάρχουν άνθρωποι, δεν υπάρχει κανένας. Εδώ οι άνθρωποι πεινάνε, βγαίνουν στον δρόμο, ζητιανεύουν και δεν υπάρχει κανένας που να με βοηθήσει εμένα ή τους γονείς μου να μαζέψουμε τσάι και να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή. Δηλαδή, αυτό είναι το λυπηρό, γιατί πραγματικά η ποιότητα ζωής εκεί, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι πολύ μακράν καλύτερη από αυτή την ποιότητα ζωής που υπάρχει εδώ. Και αυτό είναι το λυπηρό για μένα. Ίσως αυτή είναι και η ευκαιρία που αναφέρατε στην κρίση. Ίσως είχαμε μάθει καλά, τώρα θα πρέπει να ξεκουνηθούμε και να μάθουμε και τι είναι δουλειά. Και η δουλειά, καμία δουλειά δεν είναι ντροπή, καμία δουλειά δεν είναι κατώτερη. Και αυτό. Να πω λίγο κάτι πιο πρακτικό. Εγώ στη θέση σου θα ψάχνω επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Case studies, επικοινώνησε μαζί τους, πώς βρήκανε λεφτά, τι κάνανε. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, θεωρώ, ότι αν βρεις μια μεγάλη επιχείρηση βοτανολογίας και δείξεις ότι έχεις κάνει καλή δουλειά, να επενδύσεις σε σένα, αλλά δες τι έχει γίνει στο εξωτερικό. Επίσης υπάρχει μια μικρή κοινότητα στην Ελλάδα επιχειρηματιών που δίνουν λεφτά. Έτσι, το ξέρω, να πας να πάρεις δάνειο στην τράπεζα είναι εκτός, είναι πολύ δύσκολο αυτή την εποχή. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που επενδύουν σε μικρές επιχειρήσεις. Προσπάθησε να τις προσεγγίσεις. Το πρώτο βήμα όμως θα ήταν να δω τι έχει γίνει στο εξωτερικό, αντίστοιχες επιχειρήσεις, πώς βρήκαν λεφτά, πώς μεγάλωσαν. Και να συμπληρώσω, γνωρίζω από πρώτο χέρι μια προσπάθεια που γίνεται τώρα, λέγεται Γύρι. GYRI.gr, που κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια, μια ομάδα νέων ανθρώπων, να καταγράψουν όλη την αγροτική παραγωγή και όλους τους μικρούς παραγωγούς ανά την Ελλάδα. Κάνουν τεράστια προσπάθεια και βγαίνει ένα συνολικό site που θέλει να συγκεντρώσει όλη την προσφορά της Ελλάδας για να τους προωθήσει μαζικά. Ευχαριστώ.